Γεια σας. Ποδοσφαιρική θα είναι και σήμερα η συζήτησή μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έλεγα ότι στο ξεκίνημα της καριέρας του έτσι, άφησε πολλές υποσχέσεις στο στίγμα. Υπήρξε ένα μεγάλο ταλέντο, ο οποίος ευτύχησε στη συνέχεια να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία ως ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, να πανηγυρίσει και τίτλους προαθλήματος και τίτλους κυπέλου. Ήταν ένας... Δύο πρωταθλήματα, δύο κυπέλα. Ναι. Η τροπιοθήκη ποιού, η βιτρίνα, του Άγγελου Τσολάκη. Του Άγγελου Τσολάκη. Ήταν ένας εξτρέμ με μεγάλη τεχνική κατάρτιση. Και φαντασία. Ναι, γρήγορος. Για την εποχή τότε θυμάμαι μιλούσαν όλοι για το Τσολάκη, ο Τσολάκης το ταλέντο, ο οποίος είχε μία, ήταν λίγο ευάλωτος στους τραυματισμούς, δεν τους είχε αυτούς, μπορούσε να έκανε ακόμα μεγαλύτερη πορεία. Σε καλωσορίζω, Άγγελε, γεια σου. Καλώς τον Άγγελε. Καλά που τα είπα. Καλά που τα είπες, Ανδρέα. Καλά που τα είπα. Είσαι μέσα. Είσαι μέσα. Δηλαδή ήταν ο Εφραίμ του 90 και στα δύο κομμάτια. Και ποιοτικά. Και του, πες μου, το θέμα τραυματισμού. Είχε τραυματισμού, σαν καλά. Να σας πω, θυμάσαι, Ανδρέα μου. Απλά, εντάξει, εγώ είχα ξεκινήσει πολύ μικρό, 16 χρόνια είχα πρώτη ομάδα του Απόλλωνα. Ναι. Το 1986 συγκεκριμένα. 85-86 ο Απόλλωνας πήρε το κύπελλο, ναι. Από έσον τελικό, 2-0 στο Τσίριο. Ναι. Ήμουνα στην πρώτη ομάδα. Έπαιξα και ένα παιχνίδι κυπέλλου. Κάποιοι μικροί τότε βγήκαμε πάνω και κάναμε πρώτη ομάδα. Και από το 86-87 ξεκινήσαμε να έχουμε και περισσότερες συμμετοχές. Είμαστε μια καλή φρουνιά. Και ήρθε το πρώτο πρωτάθλημα στο 1991, όπου θεωρώ ότι εκείνη τη χρονιά έκανα ένα ίσως το καλύτερο μου πρωτάθλημα. Το καλύτερο. Ναι, ήμουν, με δύο άσους. Εκεί στα 21 γκολ ο Τσόλα. 11 γκολ, πολλές ασίστ. 11 γκολ. Ναι, ναι. Εξτρέμ, 11 γκολ. Στα 22. Δεν ήμουν εξτρέμ. Ήμουν δεύτερος επιθετικός. Δεύτερος επιθετικός. Ήμουν κρυφός κυνηγός. Δηλαδή έπαιζα πίσω από το center forward. Εγώ σε θυμάμαι περισσότερο ως εξωδεξιά. Εντάξει, έρχομαι πλάγια, έρχομαι μπιέν, αλλά ήμουν κρυφός κυνηγός. Κρυφός κυνηγός. Σαν δεύτερον, σαν δεκάρι, εκεί ήταν η θέση μου. Συνήθως εκεί έκανα τα εξαιρετικά παιχνίδια. Όταν έπαιζε ο Απόλλωνας 4-3-3, εγώ σε θυμάμαι από τα δεξιά. Δεν έπαιζαμε 4-3-3, έπαιζαμε 4-2-3-1 και έχουμε εγώ σαν δεύτερος επιθετικός. Με Φέρνερ δηλαδή, έπαιζαμε 3-5-2, να καταλάβεις. Λίμπερο, το Γιανκουδάκι να θυμάσαι, στην αρχή. Ναι, αλλά ύστερα μετατέθηκε ο Γιανκουδάκης πιο μπροστά. Αμυντικό χαφ μετά πήγε. Ερχέτουν, ξεκινά από πίσω. Από πίσω. Ναι, ο Φέρνε προσάρμοσε έτσι ένα σύστημα. Ο Φέρνε σε σφράγισε περισσότερο. Ο Έγκελ. Ο Έγκελ, ο Πολωνός. Ο Πολωνός ο Έγκελ, δηλαδή πριν το Φέρνε ήταν δύο χρονιές ο κύριος Έγκελ. Την πρώτη χρονιά του Έγκελ είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, θυμάσαι, στην αγωνιστική με την Ομόνια. Ναι, ναι, ναι. Το 2-2. Που αν κερδίζαμε το παίρναμε εμείς. Που είχαμε δύο πέναλτι. Η κουλάρα του Άσιου Χρυσάνθου. Όχι αυτό. Όχι αυτό είναι το 2-0. Αυτό είναι 93. Εγώ σου μιλάω για το 87-88-89. Ήταν μια καταπληκτική φορνιά. Μόλις ο πρωτόπαιξε και ο Μάριος Καρολάμος. Ήταν έτσι μια καλή φορνιά. Και ποιος έκανε δύο πέναλτι. Είχαμε έναν άτυχο παιχνίδι, θυμάσαι με τον Χριστοδούλου που είχε στα μεσηγού σφαίρα ο άνθρωπο τότε. Είχαμε δύο. Δεν θυμάμαι που ήταν ο διαιτητή. Ναι. Τι σημασία έχει. Σημασία έχει. Ο θεωρώ ότι ο Γιάννη Τριχρονά Βόλο έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν τα καταφέραμε. Έμεινε ξανά ο κύριο Έγκελ. Τη δεύτερη χρονιά δεν πήγαινε τόσο καλά όσο την πρώτη. Και έφυγε και ήρθε ο κύριο Φέρνερ. Εγώ έπαιξα επί Έγκελ. Ο κύριο Έγκελ μα είχε μάθει πολλά πράγματα. Αξιέχαστο όμως ήταν το Super Cup του 85 με απόλυτη. Αυτό το παιχνίδι. Το γύρισε ποιος ο Άγγελος. Χάναμε 4. Ένα από τα πρώτα μου παιχνίδια, Ανδρέα μου, που είναι αξιέχαστο. 4-0. Χάναμε 4 με Μπαζόφ εμείς. Το 87 ήταν. Ναι. Μετά το κύπελλο, παίξαμε Super Cup με το Αποέλ. Ναι. Προαθλητής του Αποέλ, κύπελλου είχε εμείς. Ναι. Χάναμε 4-0 ημίχρονο. 86 πρέπει να. Κύριο Δήμος Καβάζης προπονητής. Ναι. Δήμος Καβάζης. Τότε ξεκίνησε ο κύριο Δήμος. Και χάναμε 4-0 πρώτα από τα πρώτα μου παιχνίδια, ξέρει τώρα. Στο Μακάριο, στα 17 μου. Κάνα καλό παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι εκείνη την ημέρα. Ήταν καλό ο Απόλλωνας. Απλά κάθε επίθεση του Απόλλωνα γκολ. Ναι. Ξεκινούμε το δεύτερο μήνυμα. Ο κύριο Δήμο με βρήκε το μήνυμα. Άγγελε, μου πάει καλά, μην ανησυχεί. Α το σκορ, ξεχαστό. Μπαίνουμε το δεύτερο μήνυμα, Ανδρέα μου. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Δεν ξαναγίνει ίσω αυτό το πράγμα. 5-4 στο 90 εγώ. Στο 90, 5-4, εσύ 17 χρονών. 17 χρονών, 5-4 στο 90, πλάσαρα το Παντζαρά. Ναι. Και γίνεται μια φάση, νομίζω είχε φάλπα στον τερμοφύλακα μα, γίνεται το 5-5. Πήγαμε παράταση, χάσαμε 6-5.
ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει πηχτεί ποτέ στο Super Cup. Ναι, ναι, ναι. Ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια αυτό το 87. Ναι, και το 91 ήταν. Εντάξει, ήταν έκανα μια εξαιρετική χρονιά. 11 γκολ. 11 γκολ, πολλές assist. Νομίζω ότι είχα πολύ συμμετοχή σε εκείνο το πρωτάθλημα. Και ήταν τότε που ήρθε και η πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εγώ δεν το ξέρα τότε, να καταλάβεις. Ναι. Δεν είχαμε ούτε manager, ούτε κινητά, ούτε. Ναι. Το είχα μάθει κάποια χρόνια μετά. Μια ζωή παράγονται στα έκρηβα. Ο κύριος Καλογεράς ήρθε πολλές φορές και με είδε. Καλογεράς. Και έγινε επίσης η πρόταση, Άντρε. Ναι. Αλλά ο Πόλωνας έχει ζήσει 300.000 λίρες. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα ποσό το οποίο δεν. Τότε ήταν εξαιρετικό. Είχε πάει και παράγοντα του Απόλλωνα στην Ελλάδα και είχαν και συνάντηση. Και εγώ δεν το ξέρα. Δεν ήταν τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν. Όχι, τότε ήταν. Και έτσι η θέση μου πήγε ο Μπορέλη, για να καταλάβει. Πήγε ο Μπορέλη. Ναι, δηλαδή ήθελα ή εγώ ή ο Μπορέλη. Ναι, ναι, από ναι. τη στιγμή που ήταν πολύ ψηλό το ποσό τότε τη εποχή και ήταν, υπάρχουν γραπτά. Μάλιστα. Δηλαδή, αν ρωτήσει τον άνθρωπο Μιχαήλ που το έχει ψάξει πάρα πολύ, okay. Τα έχει όλα. Ναι, ναι. Και εγώ το έμαθα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ήταν μια ευκαιρία. Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι μπορούσα να παίξω στο εξωτερικό. Ήρθε ένα τραυματισμό μου στο επόμενη χρονιά που ήταν πρωτάθλημα με το Αποέλ. Δέχτηκα έναν πολύ άσχημο χτύπημα από τον Λούκα του Αποέλ. Ναι, ήταν δυνατός παίχτης. Ναι, ναι. Ναι, αλλά εντάξει, δυνατός παίχτης είναι το ένα, αλλά εντάξει, είχε μια κλωτσιά στο γόνατο, είχα πάθει χιαστούς. Έχασα τη χρονιά του 1992. Πήρε το κύπελλο από όλες του 92. Δεν το θυμάμαι, το έκανα από την τηλεόραση απευθείας. Με χτύπημα πέραρτη του πτακ. Του πτακ, ακριβώς. Ποιος ήταν ο προπονητής του 92? Ο Φέρνερ. Ο Φέρνερ, ναι. Ο Φέρνερ ήταν το 1995. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα για τον Φέρνερ τι να πούμε, Αντρέα. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος ήταν σε άλλο level. Και παρακαλώ. Έχασα τη χρονιά, πήγα κανένα χείριση του Λάγκη Νικολάου στην Ελλάδα. Και επανήλθα το 1992-1993 όπου είχαμε κάνει μια καταπληκτική χρονιά και πάλι αδικήθηκε ο Απόλλωνας εκείνη τη χρονιά. Θα μπορούσε να πάρει ένα εκ των δύο τίτλων, να μην πω. Εγώ διαφωνώ. Είχαμε μια καταπληκτική Ομόνοια. Ναι, ρε, χάσατε δίκαια από την Ομόνοια, ρε. Χάσαμε έναν Αντρέα μου στο τελευταίο παιχνίδι το 2-0. Ναι, το 2-0. Με τον Άθον τον Χρυσάθο, το φίλο μου τον Άθον. Ήμουν στο παιχνίδι, δεν ήμουν τόσο αγωνιστή. Στο Μακάρι. Εντάξει, είχαμε μια διατησία η οποία έπαιζε. Ομαδάρα η Ομόνοια, έτσι. Δεν θέλω να μειώσω το πρόγραμμα τη. Με τον Τούζη, μιλούμε για παιχταράδε, αλλά και εμεί είμαστε πολύ καλή ομάδα. Ναι. Πήγε στο τελευταίο παιχνίδι, είχαμε νομίζω μια φάση πέναλτι στο πάνω μου. Αν το δείτε, θα το επιβεβαιώσετε. Αν υπήρχε βάρ, θα το έδινε. Ναι. Ήρθε και το 2-0 μετά στην. Εντάξει, χάσαμε και χάσαμε και σε μια εβδομάδα. Ο Ευαγόρας το 2-0. Ο Ευαγόρας το 1-0 και ο Άθος το 2-0. Ο Άθος το δεύτερο. Ναι, χάσαμε και το κύπελλο ύστερα. 4-1, εύκολα από τον Άθο. Μετά μια εβδομάδα ακριβώς χάσαμε και το κύπελλο. Σε έναν παράξενο στο Γασιζή. Ναι. Τσολάκι, ο Άγγελος όμως έπαιξε και στην Ευρώπη. Μεγάλες στιγμές. Εδώ βλέπω ότι. Ίντερ 3-3, Βάτς και Κραϊόβα. Πολύ μεγάλες στιγμές. Ήμουν στα παιχνίδια. Λίβερπουλ. Στα στο Τσίρο Λίβερπουλ, εξαιρετικό παιχνίδι μου από όλη μας για την ημέρα. Χάσαμε άδικα 2-1. Νομίζω το εξαιρετικό παιχνίδι ήταν με την Ίντερ. Και με την Ίντερ 3-3. Και εκείνη τη χρονιά η Ίντερ, παιδιά, πήρε το ευρωπαϊκό. Και δεν είχε ξαναδεχτεί 3 γκολ, Ανδρέα. Δέχτηκε από τον Απόλλων. Πήρε το ευρωπαϊκό. Ψάξε το να δεις. Όχι. Ποια χρονιά, το 93. Το 94. 93. Όχι, ρε. Μα το ψάξε το νομίζω. Όχι το πρωταθλητριών, όχι. Όχι το πρωταθλητριών. Δεν είμαστε στο πρωταθλητριών. Είμαστε δεύτερη. Μάλιστα. Σωστό. Το UEFA τότε. Το UEFA. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Και με αυτά και με αυτά στα 29 φεύγεις πού. Απέναντι. Στην ΑΕΛ. Στα 29, ναι, φεύγω στην ΑΕΛ. Γιατί έφυγες τόσο νωρίς. Να σου πω, Ανδρέα μου. Δεν ήταν επιλογή μου να φύγω. Ήσουν εκτός ρόστερ, σε έδιωξαν. Μου είπαν ότι ήμουν εκτός ρόστερ. Ναι, και έφυγα. Πήγα στη συμπολίτητα ΑΕΛ. Προπονητής ο κύριος Πανίκος Ορφανίδης. Πρόεδρος ο κύριος Σολομονίδης. Εξαιρετικός άνθρωπος για μένα. Κουστομάκι, καλύτερους πρόεδρους. Μαντιλάκι. Ανδρέα μου. Ναι, 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 κύριος με τα όλα του. Κάναμε μια καλή χρονιά με την ΑΕΛ εκείνη τη χρονιά. Σταματήσαμε πέτυχα, αν θυμάστε. Μόλις μία. Έκανες μία σεζόν. Έκανα μία σεζόν, να σας πω γιατί. Ξένοι ήταν ο Γιωβάνοβιτς, ο Σάσα, ο Δημήτρης, ο Κωνσταντινίδης που παίζει στόπερ και ο Άλβιν, ένας χρωμός center four. Χιαστούς ο Σάσα στο πέτυχα αγωνιστική. Η ΑΕΛ ήταν στις πρώτες θέσεις. Και μετά με μια καλή πορεία με καλούς Κυπρίους παίκτες. Φίλοι μου μέχρι σήμερα.
πολύ, Ανδρέα μου, και οφείλω να του πω ότι έχω πάρα πολλούς φίλους και στην ΑΕΚ αλλά και στον Άρη. Σου δεν μετάνιωσες που μετακόμισες? Όχι, όχι. Από ποτέ. Τη στιγμή που, ήταν επιλογή. Που η ομάδα μου είπε ότι δεν με θέλει. Μα γιατί δεν σε ήθελα στα κουσία? Δεν ξέρω. Να ρωτήσετε εκείνους που διοικούσαν τότε. Ποιοι ήταν? Άστο, δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε πίσω. Ήταν ο κύριος Παπάς και εσύ. Το θυμούμε. Αυτή η διοίκηση. Ναι, ήταν ο κύριος Παπάς. Τέλος πάντων. Και έρχεται ο Φέρνερ πίσω, αν θυμάστε, στον Απολλώνα. Γιατί ήρθα πίσω? Ήρθε ο κύριος Φέρνερ. Ακριβώς. Του είπα στις 10 επιθετικούς και ήθελε τον Άγγελ. Και πέστεψα μια χρονιά πίσω και έκανα πολύ καλό πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν. Αν θυμάστε. Ποια σεζόν? 2000-2001. 99-2000, νομίζω, γιατί μετά. Ή 2001-2002. Με το κύπελο, με τη Σαλαμίνα. Όχι. Μια χρονιά προηγουμένω. Την προηγούμενη χρονιά, ναι. Μπράβο. Ναι. Και φεύγει ο Γερμανός και ξαναφεύγω εγώ και πάω στον Ολυμπιακό. Άρα, επομένως, ο Γερμανός είχε τον άγγελό του. Ναι, τσεβίδε. Μου είχε μια αδυναμία, νομίζω. Αν του είχα και εγώ. Μεγάλη. Ναι. Και ναι, είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση. Ήταν ο καλύτερος προπονητής που πέρασε από τον Απολλώνα. Ήταν ο καλύτερος προπονητής. Κόσμο. Με διαφορά. Από τον Γερμανό πάμε σε ένα Σέρβο. Όχι, ένα λεπτό. Μισό. Μία στον Ολυμπιακό. Τι έγινε? Με τον Καρίτη. Σας αρνείτε Χατζητοφίν, κύριο Χατζητοφίν, εξαιρετική. Πήγατε όλοι. Μάριος Καραλάμπους. Πήγα εγώ και ο Μάριος τότε. Μετά ήρθε ο Δημήτρης και την πρώτη χρονιά ήταν εγώ, Πετρίδης, ο Άριστος, Αριστοκλέους, ο Μάριος και εγώ. Με τόζα. Όχι. Ή με Γουίλα. Με Γουίλα. Με Γουίλα με επέλεξε. Ρόνι Γουίλα. Ρόνι Γουίλα με είχε επέλεξε. Άρα ήταν ο Χατζητοφίς. Χατζητοφίς. Εγώ όταν πήγα δεν ήταν ο Χριστόφορος. Μάλιστα. Ήταν ο Χατζητοφίς. Είχα υπογράψει και στην πορεία έρθει ο Χριστόφορος. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο με Ρόνι Γουίλα. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο πραγματικά. Διόμαστε να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Θυμάστε με το. Γιατί είσαμε την ΑΕΛ 05 εδώ και πήγαμε και χάσαμε ένα από το ΑΠΟΕΛ με ένα διάφορο ΑΠΟΕΛ. Που είχα γίνει διάφορα εκεί. Ναι, σας βάφτισε. Νομίζω ο Χριστόφορος τότε, αν ήταν τώρα, ήταν πια το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Ήρθατε δεύτερη. Ήρθαμε δεύτερη. Ήρθαμε στην Ευρώπη. Ναι, μετά ήταν η Ευρώπη. Και έφυγε ο Ρόνι Γουίλα και ήρθε ο Τόζα. Και ήρθε ο Τόζα. Στην Ουγγαρία. Ναι, ναι, στην Ουγγαρία. Ναι. Που πήγατε στην Ουγγαρία να γίνονται το 4-2. Γίνονται το 4-2. Που ακούστηκαν πολλά και διάφορα. Εντάξει. Έτσι γίνεται. Παρακαλώ. Όλα καλά. Λοιπόν, αφήνουμε τον Σέρβον, αφήνουμε τον Άγγλο στην άκρη, τον Γερμανό. Τι έγινε πέρσι με Μιλόγεβιτς? Μίλησες ευθέως. Πάντα μιλήσατε. Χαρακτήρισες αντιεπαγγελματική τη συμπεριφορά του Σέρβου. Ό,τι άφησε τον Απόλλωνα στα κρύα του λουτρού. Συνεχίζω να πιστεύω αυτή την άποψη, γιατί όταν ήρθε ο Σέρβος στον Απόλλωνα, αν ήξερε το ρόστερ, σωστά. Δηλαδή δεν ήρθε στην αρχή της περίοδου, ήρθε μετά. Άρα επέλεξες να έρθεις σε μια ομάδα και μελέτησες το ρόστερ σαν προπονητή. Σωστό. Ήσουν πρώτος κάποια φάση. Μετά δηλαδή που ήρθαν τα τέσσερα επιτυχία αποτελέσματα, τέσσερις ήττες και ένα χ, θυμάστε με την Άχνα που ισοφαρίσαμε 2-2. Δηλαδή πέντε παιχνίδια ο Απόλλωνας δεν. Αποφάσισε να βγεις και να πεις μάλιστα ότι δεν πιστεύεις αυτόν τον ρόστερ. Ναι, και, ναι. Και να την κάνεις, ας πούμε, με ραφραπή την ατάκια. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι επαγγελματισμός. Έπαιζε κάτι άλλο? Όχι, όχι, δεν ξέρω. Προφανώς. Προφανώς, εντάξει, έκλεισε μετά στην Σερβία, στον Ερυθρό Αστέρα, όπου εκεί. Δεν έχω να πω κάτι για την προπονητική του, έτσι, του ανθρώπου, για όνομα του Θεού. Είχα καλή άποψη για τον Σέρβο, όταν ήταν και στην Ομόνια. Ναι. Είχα συμπατήσει μια θετική και όταν ήρθε, είπα, ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Ναι. Απλά εγώ έχω σχολιάσει τον τρόπο που έφυγε. Μάλιστα. Που ήταν αντιεπαγγελματικό. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω ότι, ας πούμε, ήταν Δευτέρα. Φώναξε ο πρόεδρος να πω στο γραφείο του για να πω την Τρίτη στην προπόνηση και την Παρασκευή παίζαμε με τον Οθέλο. Δηλαδή τη Δευτέρα οι παίχτες δεν ήθελαν να βγουν να κάνουν προπόνηση γιατί έμαθαν ότι δεν είπαν ότι δεν τους πίστευε. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τι κλίμα υπήρχε στο Κολόσσι εκείνη την ημέρα που είχαμε πάει εμείς. Εγώ, ένα νέο άνθρωπο εκεί. Εντάξει, το χειριστήκαμε νομίζω μια χαρά με τα παιδιά. Και πέσαμε την Παρασκευή παιχνίδι. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα. Την είχα απολαύσει. Ευχαριστώ τον πρόεδρο ξανά που μου έδωσε την ευκαιρία. Πήγαμε και κρατήσαμε 3-0. Ηρέμησε λίγο η κατάσταση. Ήρθε το παιχνίδι Κυπέλλου με την Αγία Νάπα που κερδίσαμε 6-0. Και στην επόμενη αγωνιστική ήρθαμε στη Σαλαμίνα, όπου είχαμε χάσει με 2-0-0-2, αν θυμάστε, αλλά είχαμε κάνει, θεωρώ, όσο το διάστημα ήμουν εκεί, ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια. Και χάσαμε 0-2. Κάναμε 20 τελικές. Έγιναν 2 ατομικά λάθη το πρώτο ημίχρονο, χάναμε 2-0. Η Σαλαμίνα δεν πέρασε το κέντρο το δεύτερο ημίχρονο. Δεν βάλαμε γκολ, χάσαμε. Και ήρθαμε την άλλη να αγωνιστική το 3-4 με την Καντόρισσα. Θυμάστε ήταν το παιχνίδι που τα ζήσαμε όλα. Και μετά αποχώρησα και ήρθε ο κύριος Ματσί. Κότσι μου, Άγγελε μου, πώς και γιατί
Μια ομιλία του Άγγελου έκανε τι? Προκάλεσε την ξεχωριστή αντίδραση του τεράστιου Βαλπουενά. Όχι, ένα λεπτό. Δύο λεπτά. Είπε κάτι, εκείνο το παιχνίδι. Έγινε πολλά πράγματα, έγινε θέματα. Τι έγινε, δεν ξέρω εγώ τον πού έγινε. Πού? Στο Απόλλων Καμπιώτησα, το 3-4. Κερδίσαμε 3-1 και έγινε 3-3, Ανδρέα μου, ναι. Τελευταία φάση του αγώνα και ναι. Το κάναμε 3-4, που ήταν ναι. Ένα παιχνίδι Grand Grignol, δηλαδή ναι. Απίστευτο παιχνίδι, σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη, αλλά... Και είχαμε κάνει μια καλή εμφάνιση σαν Απόλλωνας, αλλά τα χαλάσαμε τα τελευταία 10 λεπτά. Ναι. Εντάξει, ήρθε γύρω τον κόσμο στο 3-4, που εντάξει, μας έδωσε χαρά πολύ. Εντάξει, έφυγαμε νίκη που είναι σημαντικό για μένα. Μάλιστα. Είχαμε μάλιστα. Χάσει με τη Σαλαμίνα μόνο. Λοιπόν, η ομιλία που εξήταν του Βαλπουένα. Εντάξει, κοίταξε Μανίκο μου. Εμείς επειδή είμαστε από μικρή Απόλλων. Μιλάει αυτό εδώ. Ακριβώς. Από τον καιρό που καταλάβαινα από ποδόσφαιρο που ήμουν μικρός, το όνειρο μου ήταν να παίξω στον Απόλλων. Έτσι. Παρόλο που άργησα να πάω στις ακαδημίες, 12 χρόνια πήγα στην ακαδημία. Παίζαμε μπάσκετ μέχρι τα 10-11 μου στον Απόλλων. Παίζαμε στις Αλάνες. Τότε έτσι ήταν τα πράγματα. Δεν πήγαν να με νωρίς όπως τώρα 5 χρονών και στο τέλος τα παιδιά κουράζονται στα 15 και σταματούν το ποδόσφαιρο. Γιατί τους βάζουμε σε μια καλούπινα από τα 8 χρονών, τα τακτικές και τέτοια. Ας τα μωρά να παίξουν ποδόσφαιρο. Ελεύθερα. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Τα βλέπω και νευριάζω. Αλλά εντάξει, δυστυχώς συμβαίνει. Πήγα στην Ακαδημία του Απόλλωνα, ήταν το όνειρο μου να παίξω στην πρώτη ομάδα. Και από την ώρα που άρχισα να παίξω στην ομάδα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήμουν ελεύθερος, ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Εμείς το νιώθουμε διαφορετικά. Εμείς, για εμάς ο Απόλλωνας είναι Απόλλωνας στη ζωή μας. Δηλαδή, τι σου είπε ο Γάλλος. Και προσπαθήσα να μεταφέρω αυτό το πράγμα και νομίζω τα κατάφερα στα αποδυτήρια. Γιατί έπρεπε να παίξω με αυτό. Έπρεπε να πήγα σαν ένας παλέμαχος, ένας πρόεδρος των παλεμάχων. Πήγε στα αποδυτήρια εκεί που έπρεπε να του βάλω να καταλάβουν που ήρθα. Έπρεπε να τσιγκλίσει την ψυχολογία. Ο Άγγελο Τσολάκη είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρο του Συνδέσμου Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών του Απόλλων. Άρα πρέπει να περάσω το μήνυμα στου παίκτε. Πού είσαι, τι κάνει εδώ. Δηλαδή ήταν απογοητευμένοι από τον προηγούμενο, κάπου ήταν το κλίμα, δεν ήταν καλό. Μα βοήθησαν και τα αποτελέσματα στην αρχή και πλέον άλλαξε αυτό. Ναι, και εντάξει, μου α πούμε, είχα μια ξεχωριστή σχέση. Να σα το πω. Μέχρι τελευταία μιλούσαμε και μιλούμε. Εννοείται ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει σκοτσάρει ever. Είμαι πολύ τυχερός που ήμουν σε εκείνον τον ρόστερ και ήταν και ο Βαλπουένα για μένα. Άγγελε, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς ένα ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης? Αν είσαι ειλικρινής και εσύ αυτό σου το αποδέχεται. Δηλαδή, εμένα ήρθε και μου είπε. Δηλαδή, μου το είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα στα μούτρα ότι δεν ξανανιώσει έτσι όπως ένιωσα τώρα με την ομιλία σου. Για μένα ήταν respect. Μόνο που το λέει ένας άνθρωπος όπως τον Ματιέ, για όνομα του Θεού. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που, άμα δεις την ιστορία του, τι να πεις. Δηλαδή, τι να πεις. Ναι. Πολύ έχεις μηνύματα και από Μάρκο. Τι είναι. Είδες την κοντρόλ. Ναι. Τα τρόπια Ζίτσερ που. Το 93. Ναι. Γι' αυτό που μιλούσαμε προηγουμένως. Ναι, είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη εμπειρία εκεί που ήμουν ένα μήνα. Το ζήσες και αυτό. Το είχα προτάσει, ναι, ήταν να γραφτεί στην ιστορία και αυτό. Άγγελε μου, διαχρονικά ο Απόλλωνας υποφέρει από τι? Από εσωστρέφεια. Τι φταίει? Εντάξει, δυστυχώς κάθε φορά που παίρνω το προάθυνο. Ο Κύρζης που βάζει μπόλικα λεφτά που πληρώνει, θεωρώ πως όχι. Να σου πω, διαχρονικά ο Απόλλωνας κάθε χρονιά που παίρνει το έχει προάθυνο, από πίσω η το επόμενη πουρου. Χρονιά δεν είναι καλή. Ναι. Το ζήσαμε και το. Αλλά πήραμε το πρωτάθλημα και την επόμενη έμεινε εκτός εξάδας. Μόνο το 92 πήραμε το κύπελλο, αλλά δεν είχαμε καλή πορεία στο πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Αλλά πήραμε το κύπελλο. Ήταν η μόνη χρονιά ίσως που με το Φέρνερ που κρατήσαμε λίγο και είχαμε μια διαχρονική πορεία για μια πενταετία. Με το Φέρνερ, ναι. Ίσως να ήταν η μόνη φορά. Είναι γεγονός. Το ίδιο, ας πούμε, πήραμε το πρωτάθλημα το 2006, το ίδιο. Το 94 πήραμε το πρωτάθλημα, το 95 τα διαλύσαμε όλα. Δηλαδή, δυστυχώς. Δεν ξέρω γιατί συνέβαινε αυτό το πράγμα. Οπότε ο Απόλλωνας ήταν ενωμένος. Αν δεις, Αντρέα μου, και την ομιλία που είχα κάνει προχθές στον Όμιλο Παλεμάχο, δεν ήταν τυχαία. Ο Απόλλωνας είναι μεγάλη ομάδα. Και αν όλα τα puzzle είναι μαζί, μόνο επιτυχίες πετυχαίνει. Υπάρχουν όμως μπλέκο ζάκαρες. Παντού υπάρχουν νομίζω. Ναι, και στο Απόλλωνα. Ναι, και στο Απόλλωνα. Αν είναι ενωμένοι όλοι, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ενωμένοι όλοι. Εντάξει, με σφίξη, δεν ξέρω, κατά μεγάλο βαθμό θεωρώ πως ναι. Υπάρχουν μια διοίκηση σταθερότητα στον Απόλλωνα εδώ τα τελευταία 13 χρόνια με τον Νίκο Κύρζη. Ναι.
Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο Νίκος. Στον Απολλώνιο, οφείλω να το πούμε. Αλλάξαν τον επίπεδο. Ξαναπούμε. Συνεχόμενες πορείες στην Ευρώπη. Για 10 χρόνια. Αλλάξαν τον επίπεδο. 10 χρόνια ήσουν Ευρώπη, μπήκε ομίλου, πήρε πρωτάθλημα. Σταθεροποιήθηκε. Έλειπε το πρωτάθλημα, ήρθε και το πρωτάθλημα το 22. Απλά δυστυχώς μετά το πρωτάθλημα δεν πήγαν τόσο καλά πράγματα τελευταία χρόνια. Όμως έχει αλλάξει και στάτους στο ποδόσφαιρο με ποιαν εννοία, παιδιά. Δηλαδή έχουμε μια Πάφων και έναν Άρη που μπήκαν με τις πολλήνες, να το πω. Έτσι είναι τα πράγματα. Και, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι αρνητικό για τους ανθρώπους. Όχι, μπράβο τους. Όμως έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Πλέον έχει. Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες. Αυτή είναι η λογική. Πολύ είναι στα ψηλά. Έχουμε ένα ΠΟΕΡ που πάντα είναι δυνατό. Μια Ομόνοια από τα τελευταία χρόνια και η Ομόνοια είναι εκεί. Η ΑΕΚ, η οποία για μένα πήρε να πάρει το πρωτάθλημα την περσινή περίοδο. Δεν τα καταφέρνει. Πάει ως εκεί η ΑΕΚ, δεν τα καταφέρνει. Εντάξει, όμως η αυτοκτονία coach δεν είναι ποινικό αδίκημα. Όχι, είναι εκεί όμως. Βλέπεις ότι είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Και έχουμε έναν Απόλλωνα, μια ανανόρθωση που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει τα προβλήματά της και εύχομαι να επανέλθει. Γιατί θέλουμε μια ανανόρθωση δυνατή, για όνομα του Θεού. Και είμαι σίγουρος ότι η ανανόρθωση θα βρει τα πόδια της. Και έτσι έχει αλλάξει ουσιαστικά το σκηνικό. Έχει αλλάξει, έχει δίκαιο. Και εκεί πρέπει να διαχειριστούμε ίσως κάποια πράγματα διαφορετικά. Καπιτανό μου όμως, ο φετινός Απολλώνιος Πόγιας δεν μπορεί να βάλει γκολ ούτε με αίτηση. Έχει γίνει αλλαγή. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, τίτλο, κορυφή. Δεν ξεκινήσαμε για τίτλο, παιδιά. Να είμαστε και δίκαιοι. Στόχος του Απολλώνα φέτος δεν ήταν ο τίτλος. Ήταν να είναι. Βεβαίως. Αφού δεν είμαστε αλληλεγγύοι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Με αλλαγή τόσων παιχτών στο ρόστερ, με έναν νέο προπονητή που θέλει να μάθει τι συμβαίνει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Θέλει να έξω στην Ευρώπη. Θέλουμε να έξω στην Ευρώπη. Είναι γκολ ποιο θα βάλει, ο Τσεποβίτς. Μα γιατί ο Τσεποβίτς, χαιρόμαστε που το είχαμε μαζί μας. Ο Σλάτζιον είναι εκτός από παιχταράς, παιδιά. Ναι. Είναι ένας χαρακτήρας απίστευτος. Τσεπο Κρίσμα Σπόλια. Ήταν μια Αγία Τριάδα όντως. Τι παίχτες ήταν. Απίστευτη η ομάδα. Το Σπόλια το ξέρουν όλοι. Έβλεπα προχτές κάποια στιγμή ότι βάλαν τον Κρίσμα. Τσεποπαν ήταν απίστευτος παίχτης. Τι τρίπλες έκανε. Ναι, ναι. Ήταν μια τριάδα πιστευτή. Και πλαισιωνόταν και από πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τους καλύτερους Κύπριους. Να σου πω, Ανδρέα μου, ποιον να μαρκάρεις. Σκοράραμε όλοι. Δηλαδή έβαζαν αυτοί οι τρεις. Έβαζα εγώ. Έβαζε ο Γιώργος. Έβαζε ο Δημήτρης. Δημήτρης Ιωάννου, 8-9 γκολ. Ο Σκούλος έβαλε. Ναι, ο Δημήτρης έβαλε πολλά. 8-9 γκολ. Θέλω να σου πω ότι ποιον να μαρκάρεις. Δηλαδή αφού θα βάλει ο άλλος. Καταλάβες, γιατί ήταν μια. Θεωρώ ότι ίσως να ήταν. Ο Ιωσήφιδης στα καλά του. Θεωρώ ότι ήταν ίσως από τις πληρέστερες μας ομάδες. Νομίζω οι πληρέστερες. Εκείνη της χρονιάς, θεωρώ. Αφού εσύ φόρησε. Και το 91 είχαμε πολλά καλή ομάδα, αλλά δεν είχαμε βάθος. Ναι. Είμαστε 13 παίχτες. Ενώ εδώ τώρα είχαμε παραπάνω. Είπα ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του Απόλλωνα και ο Νίκος Κύρτης θα συμφωνήσει. Ευκολά και συμφωνώ ότι. Ναι, ήταν... Απλά αυτή η ομάδα. Μπορεί κάποιες ομάδες στη συνέχεια με Χριστάκη, Χριστοφόρου και Σοφρόνη να είχαν τρανταχτές επιτυχίες στην Ευρώπη, αλλά έπαιζαν με 15 ξένους παίχτες. Φανταστείτε εκείνος ο Απόλλωνας να μην έπαιζε με τρεις, αλλά με πέντε. Με πέντε ξένους. Με πέντε, Ανδρέα. Μπορεί να χρειάζεται. Με τρεις μια χαρά ήταν. Ναι, μπορεί να χρειάζεται. Με τους υπόλοιπους ούλους. Ακόμα έναν μπορεί να χρειάζεται. Νομίζω ότι είμαστε πλήρεις. Η δεύτερη καλύτερη ομάδα, έβερα άποψή μου, αν είμαι λάθος, διορθώσε με κατευθείαν. Πάστε και λέει. Ήταν η ομάδα του Κάτσου με Μάγκλητσα που έχασε τον τίτλο στη Λευκοσία. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Είχε τρομερή ομάδα. Και εκεί έναν πλήρες. Ναι, τρομερή ομάδα. Ρώστερα απλά δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, 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 ναι. Καμιά φορά είναι τίτλημένο. Ναι, τίτλημένο. Είχαμε μια εκπληκτική νίκη με τον Χριστάκη Χριστοφόρου. Επειδή νίκησε στη Ρωσία. Ένα τέσσερα τίτλο προμοτή μες στη Ρωσία. Με φανταστικό ποδόσφαιρο. Όντως. Από όλο μας είχαμε πολλά καλές εμφανίσεις, παιδιά. Με παππούλα, που ήταν τους έννοια. Επειδή είχαμε μια εμφάνιση μέσα στην Ελβετία. Μέσα στην Ελβετία με ποια ομάδα ήταν, αν την θυμάμαι. Με τη Μαρσέικ πάλι μεγάλη εμφάνιση. Ναι, ναι, έκανε φοβερές εμφανίσεις από όλα στην Ευρώπη. Ναι. Αλλά η καλύτερη ομάδα, κατά την άποψή μου, όπου τους έζησα, ήταν η ομάδα του 93, του 93-94. Ήσουν έζησες μας, Ανδρέα μου, καλά είσαι. Ήμουν συνέχεια. Αφού σε μεταδόσεις ήσουν εσύ. Σε μεταδόσεις τα περισσότερα. Ήσουν μόνο πολύ ωραία. Εντάξει, ήταν μόνο το ρίκτο. Ήταν το ρίκτο, αντιλαμβάνεσαι, ότι όλοι παίρνουν από το ρίκτο. Καπιτάνο μου, αυτή είναι. Και σε συνεντεύξεις μου είδα το αμέμερο. Face to face. Λοιπόν, αρχηγέ μου, αυτή είναι η αλήθεια στον Απόλλωνα. Εντάξει, όσον αφορά τη φετινή χρονιά, παιδιά. Στην ΑΕΛ, ποιος θα επικοινωνήσει την αλήθεια ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί για εξάδα, ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Εντάξει, δεν. Ο κόσμος φωνάζει γιατί
άλλα του υποσχέθηκαν μόλις ξεκίνησε η σεζόν. Νομίζω δεν είχαν υποσχεθεί. Είπαν κάποια πράγματα παραπάνω. Μια τόση αλλαγή που είχε γίνει και στην ΑΕΛ, τι να περιμένεις. Με ένα μπάτζετ λίγο. Είναι η εξάδα, ούτε να το συζητάς. Όχι ρε, μα η εξάδα είναι κλειστή ρε παιδιά. Εντάξει, θεωρούμε, ότι, θεωρούμε ότι είναι αυτές οι έξι ομάδες. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αλλά εντάξει, έτσι πιστεύουμε. Δηλαδή, η ανόρθωση με αδυνατή. Τα προβλήματα που έχει. Πολύ και, αδύνατη ομάδα. Πρέπει να... Εκτός έδρας δεν βλέπετε. Μα εντάξει, είναι αδύνατη ομάδα ρε παιδιά. Δεν έχει ποιοτικούς παίκτες η ανόρθωση. Δεν ακολουθεί ευκολάκι πρόγραμμα. Εντάξει, εύκολο πρόγραμμα. Ίσως σώσει σχετικά. Έτσι, όσο αφορά τον Απόλλωνα τώρα μεσοεπιθετικά, ναι, έχουμε κάποιο θέμα. Δεν δημιουργούμε πολλές φάσεις. Δεν πατούμε περιοχή ιδιαίτερα. Μα γιατί ο Μάρκες. Έχω χαρεί τον Μάρκες εχθές, θα σας πω την αλήθεια, μετά από την επανόδο του. Έθελε χρόνο. Ναι, αλλά ήταν πολύ καλός εχθές. Δηλαδή, μπράβο στο παιδί. Αν είχαμε την νοοτροπία που έχει ο Μάρκες ακόμα. Τρεις-τέσσερις παίκτες και του Μαλεκίδη, ο Απόλλωνας ήταν πολλά καλύτερα. Οφείλω να το πω. Από εκεί και πέρα, ναι, θέλουμε να βρούμε τις λύσεις μέσω επιθετικά. Δυστυχώς έχουμε μια καλή αμυντική λειτουργία, στα σωστά θεωρώ επίπεδα. Εντάξει, ήρθε και αυτό τον γκολ χθες με την Πάφο. Έχουμε και καταδρομή. Έτσι ήταν καλό μέχρι. Πέρσι χάσαμε, ας πούμε, τον γκολ την πρόκριση που μπαίνει μια φορά κάθε ξέρω. Και χθες χάσαμε με άλλο γκολ. Με άλλο γκολ που κάτσε μέσα στο. Που το μείνει. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν μπορεί να βάλει την παρασταλήχτια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, Αγγελό, αλλά κάνει πα την Αλφαβέγα η Πάφο. Εξοχικό. Έχει δύο έτσι. Είναι καλύτερη ομάδα, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή. Α το παραδεχτούμε. Τρενάκι. Δηλαδή, ο Απόλλωνας χθες. Αντιστάθηκε πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν, αξί, δεν μ' αρέσει να λέω αντιστάθηκε ο Απόλλωνας γιατί είναι Απόλλωνας. Σωστό. Δεν μπορώ να το λέω αυτό το πράγμα. Με βαριά καρδιά το λέω, αλλά θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο είμαστε και καλύτεροι. Ναι. Πολύ γιατί μου είπε το αμάξι. Στη γιορτή μου ακόμα και η City μου είπε μετά από Ευρώπη κανιγκέλα. Η Πάφος είναι, είναι γεγονός. Δηλαδή, να σου πω, έκοψε τη σκέψη μου. Μετά προχθές τη γιορτή του Απόλλωνα που κάναμε, ήταν πολύ επιτυχία. Γιορτάσαν την. Τίμησαν την ομάδα του 94 που πήραν το πρωτάθλημα. Ήσουν ο παρουσιαστής. Ναι. Με μαντιλάκι, chic boy. Όχι, απλά πράγματα. Ξέχασα να μάθω. Πέλανες με αφού δεν πέλανε. Για τον Πάφο που ήταν. Βοηθάει πελάρα, αποκτάς ενέργεια. Πού θα του πηγαίνεις. Πάμε στην Πάφο. Α, κάποιος φίλος του Απόλλωνα μου είπε, μα τελικά, εν του Απόλλωνα η έδρα. Ή εν της Πάφου η έδρα του Αλφαμέγα. Αφού ο Ανδρέα μου λαλί μου έπαιξε παραπάνω παιχνίδια φέτος στο Αλφαμέγα. Δεν μας έκατσε νιού του Αλφαμέγα. Δεν μας έκατσε νιού του Αλφαμέγα. Πάω στην Πάφου. Ναι, αυτό που έλεγες προηγουμένως. Ναι. Η Πάφος, αυτό που πετυχαίνει είναι μοναδικό. Είναι μέσα στις 3-4 ομάδες στην Ευρώπη. Η άλλη είναι η Λίβερπουλ, η Μπάγερ και η Sporting Λισαβόνας που συνεχίζει να κερδίζει Ευρώπη και στο πρωτάθλημα της. Ναι. Ακόμα και η Manchester City. Επάτησαν τη, ακόμα και η Real Madrid της αντέξε και η Πάφος το συνεχίζει. Εντάξει, έχει ένα πολύ πλούσιο ρόστερ, Ανδρέα, να φύγω να μολογήσω. Είναι πολύ πλούσιο, εσύ που είναι προπονητικά ρόστερ. Το βλέπω. Όταν εχθές βάζει την Ατέλ τελευταία αλλαγή και βγαίνει ο Ζάρο και μπαίνει ο Άντερσον. Ναι. Πιο πλούσιο από Ομόνια. Δηλαδή, ναι, θεωρώ ναι. Πιο πλούσιο. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ, πιο ποιοτικό. Πιο ποιοτικό. Και η Ομόνια έχει πολύ καλό ρόστερ, να είμαστε DJ, αλλά θεωρώ ότι η Πάφος είναι πιο ποιοτικό. Ναι, αλλά η Ομόνια είναι αφιλής έχει... αμυντικά. Εντάξει, χθες φάνηκε λίγο το θέμα της αμυνάς. Πόσα γκολ μετράει η Πόγια, 13 πλέον. Σε 11 παιχνίδια, 13 γκολ. Εντάξει, ναι. Οι αριθμοί ίσως να λένε την αλήθεια. Ναι, ρε. Δέχτηκε και δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι του 7-0 με το χωριό παρολίγο να γίνει 5-4. Ναι, έχει δίκιο. Αλλά και η Ομόνια έχει ένα πλούσιο ρόστερ μέσω επιθετικά. Αλλά και η Πάφος θεωρώ ότι πιο, έχει πιο ολοκληρωμένο ρόστερ γενικά σε όλες τις γραμμές της. Μπορεί να το διορθώσει ο Μόνιμα. Επίσης να πω ότι έχει τον Κβίτα και τον πληρώνει μισό εκατομμύριο και κάθεται ρε παιδιά. Ναι. Σκεφτείτε τώρα, ποια ομάδα θα το κάνει αυτό το πράγμα. Για ποια μεγάλη ομάδα είναι ρεαλιστές. Πολύ σωστή. Δηλαδή, ποια άλλη ομάδα να κάνει αυτό το πράγμα. Πολύ σωστή. Έχει ένα παίκτη για κάθε μισό εκατομμυρίου. Ναι. Με αυτό ο σέντερμπακ που φέρανε είναι ο Λούκας. Πάρα πολύ καλό. Έχει δέσει την άμυνα αυτό. Είχε κάποια θέματα η Πάφο. Ξέρεις, Άγγελε, νομίζω ότι βοήθησε πολύ την Πάφο η κατάκτηση του κυπέλλου. Ναι, αυτό το επιβλητικό. Έφυγε η Κατάρα. Δηλαδή έφυγε από την Ομόνια, καθάρισε το κύπελλο εύκολα. Δηλαδή πέρασε από εμάς και δύο άσχημα παιχνίδια η Πάφος. Πολύ. Με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας πρέπει να περάσει. Και αυτό είναι μεγάλη ευθύνη του προπονητή του που έφυγε του Γιουροματσί. Για μένα. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε τα δύο παιχνίδια. Μπορεί να χάσαμε αυτόν τον γκολ. Ναι.
την πρόκριση, αλλά ήταν 0-0. Δεν είχαμε την πρόκριση γιατί χάσαμε. Καταλάβεις τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή πήγες, έχασες με 8 αμυντικούς εκεί. Ναι. Έβαζες στόπερ, εύκαλες και έβαλες στόπερ. Με ένα Βαλκουίνα που δεν τον εκμεταλλευτήκες. Δηλαδή έγιναν κάποια πράγματα. Έγινε, κάποια πράγματα χειρίστηκαν τα πολύ λάθος. Και το πληρώσαμε. Πάντως έχει δίκιο ο Πόγιος, μετά το κυπελάκι πάφος τρελό φορτηγό. Μετά από τότε απογειώθηκες. Εκεί που δεν είχαν τίτλο, πήραν τον τίτλο οι άνθρωποι, εντάξει, επένδυσαν. Έκανε και προσθήκες πολύ καλές. Έκανε πολύ καλές προσθήκες. Παραδείγματος χάρη θυμάμαι, ο Λούκας, ο Σούιτς στο κέντρο, πώς λέγεται. Σούιτς, παιχτούρα. Ο Σούιτς. Ο Νατέλ, θα δώσει. Ο Νατέλ δεν έδωσε. Ο Άντερσον, αυτός. Ο Άντερσον, ο αριστερός, ο Ζάζα. Από όταν τον χρησιμοποιούσε. Δηλαδή μιλούμε για φοβερούς παίκτες. Με αρχηγό τον Ζάιρ. Λοιπόν, Άγγελε, ο Νταπράουσκας κάνει κλικ στο τσολάκι. Εντάξει, δεν θέλω να τον αδικήσω τον άνθρωπο, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν παρακολουθώ πολύ την Ομόνια όσον αφορά τις λεπτομέρειες. Ένας προπονητής που... Έχει θέμα όμως ο αμυντικός προσανατολισμός. Μήπως υποτίμησε τη Σάιπρος Λίγκ. Μπορεί, αλλά έχει δίπλα του και τον Αναστασίου, που είμαι σίγουρος ότι... Μα γιατί να υποτιμήσει τη Σάιπρος Λίγκ. Γιατί να την υποτιμήσει. Γιατί δουλεύει στη Λίδερ, που είναι στον Όφη Εδουλεύει. Έδωσε περισσότερη σημασία στην Ευρώπη. Είχε μια καλή καριέρα ο άνθρωπος σαν προπονητής, για να είμαστε δίκαιοι. Δούλεψε σε καλές ομάδες. Είναι σοβαρός. Μ' αρέσει η σοβαρότητά του. Υπερβολικά σοβαρός. Ναι, έχει μια καλή προσέγγιση. Είναι εντάξει, μπορεί κάποια πράγματα, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνει αλλαγή η Ομόνια. Διότι ακούω έτσι διάφορα. Δεν θεωρώ ότι πρέπει η Ομόνια. Χάτρικο Στεμπίνσκι. Πολύ καλό παίκτη. Πολύ καλό σέντερφορ. Για μένα. Ζωντανό. Πολύ καλό σέντερφορ. Είναι εκεί, έχει πάθος, το θέλει, σκοράρει. Λίγο αργός. Εντάξει, αλλά είναι και τα σιούλα. Ήταν και ο κλήρος, δεν θα παίζει στην Κύπρο, ρε Αντρέα. Ναι. Αλλά να παίζει αλλού. Ξεμπούκος εγώ αλλιού με. Ο Αλλιού είναι καλός παίχτης. Πολύ. Πολύ καλός παίχτης. Οπότε το βάλει... Εντάξει, έχουμε ένα κοινό σημείο. Το είπε ο Γιατζής. Κοιλιά και κόλους. Λέω μπασίσα, λέει τσοκ. Έναν το καλούπι του έτσι. Ένα ασύλληπτο. Ένα ασύλληπτο. Στο τελευταίο παιχνίδι τα έκανε όλα. Έχασε κλασικέ ευκαιρίε μεν. Έχασε δύο-τρει κλασικέ. Αλλά έδωσε μια ζωντάνια, μια ταχύτητα στην Ομόνια. Μπορεί να έχει το θέμα στη διαχείριση. Σπουδαίων τα δηλαδή μεταξύ Ευρώπη και Κύπρου. Έχει θέμα. Εκεί νομίζω είναι λίγο το θέμα που πρέπει να προσέξει. Σε διαχείριση. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Ένας παλιός καλός σου φίλος θα ανοίξει μεγάλη επιχείρηση στη Λεμεσό. Ποιος? Ο Πίτας, Παστέλια. Επαστέλος ένα αλλά δύο το Πιτόνιο, Τζούνιο. Ο Ιωάννης είναι ένα παιδί που είναι πραγματικά η πορεία του. Είναι το έχει το επόμενο βήμα. Ναι, νομίζω το έχει. Το έχει. Μακάρι το παιδί να του δοθεί ευκαιρία να παίξει πιο ψηλό πρωτάθλημα, γιατί μέχρι τώρα τα πάει εξαιρετικά καλά. Είναι από τις ιστορίες που η εργασία ξεπέρασε το ταλέντο, Πόγιας. Ναι. Οπωσδήποτε. Και φάνηκε και. Θέλει και καμιά φορά και λίγο την τύχη και το αστρο. Πώ να το πω διαφορετικά. Λίγο τυχερό σε κάποιε φάσει. Να εξηγηθώ. Ναι, αλλά έβαλε το κεφαλάκι και πήγε στο παραλίμνη. Ναι, και εκεί φάνηκε τυχερό. Έκανε μια καλή χρονιά, πολύ καλή χρονιά και ήρθε πίσω. Και διεκδίκησε με περισσότερες εξαίρεσεις. Έκανε μια φορά που να πας σε μια ομάδα και γίνεται χρονιά το πράγμα να μην ήταν τόσο καλό και να σε πάρει το ποτάμι, να μην κάνεις ένα καλό πρωτάθλημα. Ενώ, ναι, το κυνήγησε και μπράβο στο παιδί. Έδουλεψε σκληρά. Είναι δουλευτής και του εύχομαι να πάει ακόμα πιο ψηλά. Εντάξει, νομίζεις ότι οι Κυπροί παίχτες μπορούν για πολύ ψηλά, αν και λέγω, νομίζω δεν μπορούν, αν εξαιρέσουμε τον Κάστανο, ο οποίος παίζει στο καμπιονάτο, εντάξει, σε μικρή ομάδα με, αλλά δεν πάβει να παίζει στο καμπιονάτο. Να σου πω, Αντρέα μου, θεωρώ ότι έχουμε μια ξενομανία στην Κύπρο. Έχουμε. Είναι αδικαιολόγητο για μένα να υπάρχουν 17 ξένοι, ρε παιδιά. Ναι. Αδικαιολόγητο. Το αλλάζει ο Χιμένης. Και ανεξέλεκτος αριθμός καταλόγου Β. Για το όνομα του Θεού. Αν είναι δυνατόν, καταστρέφουμε τον Κύπριο παίχτη. Αν είναι δυνατόν. Καταστρέφουμε τον Κύπριο παίχτη. Ο οποίος να πάει να παίξει πού. Δηλαδή, όταν έχω 17 ρε παιδιά και φέρνω και 5-6 του καταλόγου Β, έκλεισε το ρόστερ. Ο Απολλώνας έχει κανέναν τώρα που έβγαλε. Εντάξει, είναι ο Ντάνι, ο Χάμπος, ο Μαλεκής. Ο Ντάνι είναι ο Σπολιάρη. Ναι, ο Ντάνι. Ο Μαλεκής έτσι ήταν του Απολλώνα. Όχι, αλλά. Από Άρη. Επίγαινε υποσχετική, είναι πίσω το παιδί, δουλεύτηκε. Βλέπει τον ότι έτσι αμέσω. Όχι, δουλεύταρα. Σε δικό παιδί. Εγώ που τον έζησα για από κοντά και χαίρομαι γιατί έκανα την ευκαιρία στην απέξη επί εποχή μου, δεν έπαιζε πριν. Δουλεύταρα. Κέρδισε ένα με το σπαθί. Με το σπαθί τότε κέρδισε. Και μπράβο του. Εντάξει, έχει τρεις Κύπριους εκεί. Συν τον Δημητρίου Δερματοφύλακα,
κάποιοι μικροί τώρα που έκαναν κάποιο συμβόλαιο ο Απόλλωνας, βλέπει λίγο προς τα κάτω τουλάχιστον. Βλέπει. Βλέπει. Δεν βλέπω. Γιατί παλιά είσαστε φυτόρι ωραίο Απόλλωνας. Ποιος ναι. ήταν αυτός που σας έβαλε, ο Στάρβλα. Ο Στούλερ. 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 Ο Τσέχος. Ναι, ναι. Που σας έβγαλε τότε τους μικρούς όλους. Απίστευτο. Σολάκκινη, ο Σιφίδη, Μάριο Χαραλάμπους. Για να καταλάβεις τότε, Άντρεα μου, επιέναμε και τρώαμε, τώρα μιλώσου πριν 35 χρόνια, εδώ κάμε μας φρύ και πηγαίναμε και τρώαμε σε συγκεκριμένο εστιατόριο στη Λεμεσό, εμείς οι μικροί, κάθε μεσημέρι. Κάθε μεσημέρι. Ακουναλείς. Δηλαδή σκέφτομαι τώρα πόσον τότε ο Απόλλωνας ήταν... Προοδευτικός. Δηλαδή, ναι, όσον αφορά τις ακαδημίες. Μάλιστα. Τότε. Ναι. Και ήταν η μόνη ομάδα που το είχε κάνει πριν 35 χρόνια. Παίρνετε λεφτά τότε, ρε Άγγελε. Όχι, Άντρεα μου. Τίποτε, α. Ο μεγαλύτερος μισθός. Σίγουρα. Ο μεγαλύτερος μισθός που στον Απόλλωνα ήταν 1000 λίρες. Και πριν. Πριν παίρναμε, πέρα, αλλά ξεκίνησαμε 200 λίρες, ναι, 300 λίρες. Εντάξει, υπήρχε μεγάλη χάσμα Κύπριους και ξένους τότε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τα δεκαπλάσια μας. Δεκαπλάσια. Επί 10. Ναι, ναι. Δηλαδή εμείς παίρναμε 8, ας πούμε. Παίρναμε 100. Δανεικά στο μήχρονο από τους πολιτές. Δηλαδή, ήταν μεγάλη διαφορά. Ήταν μεγάλη διαφορά. Όμως εντάξει, έτσι ήταν. Την επανάσταση την έκανε ο Μαλέκος. Με τους Κύπριους, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Μαλέκος, ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε μια πενταετία, μια εφταετία πιο μεγάλη από ό,τι έπρεπε. Πιο πίσω. Σωστό, σωστό. Μια εφταετία. Μια πενταετία, μια εφταετία. Θέλω να πιστώσω τον Μανόλο. Γυρίζει τον διακόπτη σε όλα τα επίπεδα. Ξέρεις τι παρατήρησα προχθές, ότι υπολογίζει τον Κύπριο παίκτη, ξέθαψε τον Σατσά και διάφορους. Λοιπόν, μετά από χρόνια στην Ευρώπη, ολοκληρώσαμε παιχνίδι σε ομίλους με τρεις Κύπριους παίκτες. Οι οποίοι ήταν. Ήταν ο Λαΐφης, ο Σατσάς και ποιος ήταν ο Κατεξής. Ο κατώ μικρός ο... Ναι. Εντάξει, μπράβο του άνθρωπου. Εντάξει, ο Λαΐφης τώρα μιλούμε για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή για μένα. Θα τον ήθελα στον είναι ηγέτης. Θα τον ήθελα στον Θα τον ήθελα στον Απόλλωνα αυτόν τον παίχτη. Έκανε τη διαφορά. Και ακόμα ένα παίχτη που θα ήθελα να πω. Για τον έπειρε. Τον Αμπάνια. Τον Λοΐζου. Θα τον ήθελα στον Απόλλωνα τον Λοΐζου. Τον Λοΐζου. Ναι. Το ξέρω από μικρό παιδί. Τι σου αρέσει στον Λοΐζου. Μ' αρέσει αυτό είναι το τσαμπουκάς του ρε φίλε. Το θράσος. Έχει θράσος ποδοσφαιρικό ο μικρός. Ο φοβερός και τρομερός Αμπάνιας. Έκανε κάποια λάθη ίσως διαχείρισης. Τι πρέπει να διορθώσει ο Λοΐζου. Εντάξει, λίγο ίσως την άμυνα. Αλλά βοηθά και στην άμυνα που το βλέπω τώρα. Ναι, έχει βοηθήσει, ναι. Έχει βελτιώσει το κομμάτι το αμυντικό. Νομίζω πρέπει να διορθώσει λίγο τον έλεγχο της μπάλας μετά τα πρώτα βήματα που ξεκινάει. Στο τρίτο εκεί. Ξεκινάει εντυπωσιακά μετά. Ανοίγει χάρη. Ψάχνουν αυροπαίχτες, ρε παιδί μου, να πιένουν κατά μέτωπο και δεν τους βρίσκω, ρε φίλε. Όχι. Πραγματικά, ρε παιδί. Με μπάλες. Φίλε, πού είναι τον παπουλί. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, ένα Ζάζα. Εγώ ψοφώ για τους παίχτες. Πού είναι τον Γιαννιώτα. Φίλε, πού είναι τους να πάνε πάνω τους. Και ας τη χάσει μια φορά ρε φίλε. Πάει πέντε φορές και ας τις χάσεις δυο. Κύπριος παίχτες που πήγαιναν κατά μέτωπο παλιά ήταν ο Γιώργος Σαβίδης. Καλά, ο Γιώργος τώρα... Πάτα κερά στο έλεγχος. Επήγαινε κατά μέτωπο. Μέχρι και με Εθνική Ιταλία. Συμπαίχτης του στην Εθνική με τον Γιώργο. Μέναμε και δωμάτιο μαζί να καταλάβεις με τον Γιώργο. Επήγαινε κατά μέτωπο. Ήταν απίστευτος παίχτης. Αλλά παλιά είχαμε πολλούς. Παλιά είχε Μαλέκος. Ναι. Να πω για μένα. Να, ναι. Να πω για τον Γιάννο τον Ιωάννου. Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδη, Εγκομίτης. Μα πού να σταυκάς, πού να σταματήσω ας πούμε, ναι. Γιώργος Ιωσιφίδη, δεν μπορείς ναι. πολλούς. Ναι. Τότε με Ντίνο Τζοφ, πού τους ρε φίλε τώρα. Τότε με Ντίνο Τζοφ θα γινόταν 2-0 ή 2-1. Η μεγάλη απόκριση στο γήπεδο, που έφυγε μπροστά, το άλογο, ο Χόρχε Σαβίδης. Νομίζω 2-1. Ήμουν στο γήπεδο, στο παιχνίδι το 1-1 με την Ιταλία. Το 83. Περιγραφή Δόρος Νικολάου. Δόρος Νικολάου, με σπάσο φροβοριδί. Σπάσο. Έτσι ήμουν ζωντανός, είπε μου τη γελιά μου. Είμαι μικρός. Λοιπόν, coach, ο Έλαραμπι έκανε τη έσπαση για πλάκα το μύθο της ηλικίας. Παρασέβεται το ψωμί που τρώει από το Απόλλωνα. Μαζί με τον Βαλπουενά, νομίζω, και αυτός, ενώ στην αρχή που έκλεισε κάποιοι ρωτούντα. Ο Βαλπουενά παίζει στην Κηφισιά. Παίζει στην Κηφισιά και πάει και καλά. Όχι στην Κηφισιά. Όχι στην Άθες Καλυθέα. Καλυθέα, Καλυθέα. Εντάξει, είμαι εξαιρετικός παίχτης. Θέλει όμως διαχείριση. 90 λεπτά τρέχει. Από Πέμπτη σε Κυριακή. Θέλει μια διαχείριση. Θα του κάνει μια διαχείριση. Mm-hmm. Όχι, μένε, δεν νομίζω. Ο άνθρωπος το ξέρει και καλά. Θα του κάνει τη διάχειριση που πρέπει. Αλλά ναι, σέβεται το ψωμί του γι' αυτό απίστευτα. Βλέπεις το από ένα χτυπά τίτλο. Έχει τις δυνατότητες να χτυπήσει τίτλο, θεωρώ. Έχει τις δυνατότητες. Ναι. Έχει έναν καλό ρόστερ. Ναι. Όχι καλό προπονητή τώρα. Έναν καλό προπονητή που μετά τις αλλαγές. Γυρίζει το διακόπτη. Μπορεί το από νομίζω να. Είναι το από που ξέρει να παίρνει τίτλους. Έχει έναν αμπάνια μέσα στο κέντρο Παναγία μου τα παίχτησε του δώσω. Ναι.
Απίστευτο παίκτη. Πολύ, πολύ. Πολύ είδαμε τον ένταση, Απόλλωνα. Ενέργεια. Ναι. Φίλε, σταματά. Εντάξει, ποιοτικά δεν είναι άριστο. Αν ήταν. Εντάξει, αλλά είναι ένα πάρα, πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ανεβαίνει και ο Δόνης. Και ο Δόνης είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Έχει έναν καλό ρόστερ το Αποέλ. Και ο Πάγκο είναι ωφέλιμο. Θεωρώ ότι μπορεί να κοντέψει να πάει. Η Ομόνια με τόσο καλό υλικό που το ανέφερε και εσύ ότι έχει πολύ ποιοτικό υλικό. Γιατί. Έκαμε μια κοιλιά μετά τα ευρωπαϊκά, δεν καταφέρει να διαχειριστεί. Αυτό που είπαμε πριν, Αντρέα μου. Αλλά και η Ομόνια έχει το ρόστερ τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προλαβαίνει κανένα στην Πάφο. Μα να παίζει με το παραλληλισμό. Δηλαδή έχει 28 η Πάφο τώρα και οι άλλοι έχουν. 19, 17, 18. Εντάξει, έχει μια σημαντική διαφορά κακά τα ψέματα. Θα κάνει και την κυκλιά τη υπάφο, πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να πάει συνέχεια. Μπορεί να πάει συνέχεια. Δεν μπορεί να πάει συνέχεια. Δεν μπορεί να πάει συνέχεια. Ειδικά αν περάσει και στην επόμενη φάση που θα περάσει. Ναι, φαίνεται ότι θα περάσει. Ναι, θα κάνει. Θα έχει μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη. Θα έχει μια κυκλιά. Εντάξει, τώρα. Αλλά έχουν και τη δυνατότητα να πάνε να φέρουν το Γενάρη άλλου 3-4. Υπάρχει το χρήμα. Ρε πόγες όμως την μπαλίτσα για να τροπές. Τώρα ρίζει και το Αποέλ στην Ευρώπη. Ναι, ρίζει μετά την επιτυχία. Έχει Μόρτεν, έχει Αρμενία. Εγώ σου λέω να χάσει από την Μόρτεν, να νικήσει την Αστάνα και την Νόα. Παρνά, πάει στους 10 κατευθείαν. Αλλά και 4 να πιάει, ακόμα και στους 8 βαθμούς θα είναι από το 9 μέχρι το 24. Σ' όλα ίσως περάσουν και οι 3, ε. Μα φίλε, μακάρι να περάσουν. Κύπρος πρέπει να ακούετε. Τι σου είναι όμως η μπάλα, φοβερό παιχνίδι με Φιωρεντίνα, ποιο πίστευε. Τώρα να μου πει rotation, αλλά. Εντάξει, αλλάξε τι ομάδε του Αλεξάνδρου. Αλλάξε του 11 ο πρώην Φιωρεντίνα. Από ό,τι είχα προσέξει. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Μιλούμε για Φιωρεντίνα, ρε φίλε. Ναι, αλλά αυτοί οι 11 ψάχνουν μία ευκαιρία. Ναι, ακριβώς. Και πήγαινε χθε και κέρδισε η Φιωρεντίνα. Ναι. 3-1 στην Βερόνα. Δηλαδή, είναι δεύτερη στην Βερόνα. Εντάξει, είναι μεγάλη επιτυχία για τα πάντα. Α, σου πω κάτι από αυτό. Και 11 να αλλάξει. Δεν έχει σημασία. Ο πιο χαμηλός. Αντρέα μου δεν έχει καμία σημασία. Είναι Φιωρεντίνα, βέβαια. Από οικονομική άποψη. Για το εκατομμυρίου μα έχει πέφτει με 50 λεπτά. Μιλούμε τώρα για τρελά. Διαφορά μεγάλη. Δεν έχει σημασία. Σόλα. Ο Πάγκος βοηθούσε τον Άγγελο. Ναι, καλό. Όλους τους παίκτες βοηθά ο Πάγκος. Και τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος, ναι. Ακούω σήμερα στο ράδιο έχει 1,5 χρόνο σκοράρι. Όχι. Ναι, με εξαίρεση, το ευρωπαϊκό έχει. Ναι, στο προάθλημα έχει. Όχι, ρε παιδιά. Γιατί τον γκολ με, με την ΑΕΚ. Το τελευταίο ήταν αυτό. Ποιο είναι το προάθλημα. Ναι. Έχει... Το Μάιο. Έχει. Μισό χρόνο. Μισό χρόνο και. Για τον Μαρκίνιο. Που είναι γελή περίοδο για τον παιχτή. Ήταν ντεφορμέ. Ήταν παρατεταμένη η κάμψη του. Παρατεταμένη. Αλλά σίγουρα το να μκάτσει, α πει πα μάγκο, δεν λέει τίποτε. Αν το πάρει σωστά και επισμώσει. Δεν σημαίνει κάτι, ρε παιδιά. Τώρα με τα ρόστερ που έχουν οι ομάδες, κάνουν το rotation τους, επιβάλλεται να το κάνουν. Ειδικά οι παίζουν στην Ευρώπη. Ειδικά οι παίζουν στην Ευρώπη. Ο Άρης έβαλε μυαλό στο Ζιζίρο Παιγνίδη. Ο Άρης, ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Ο Άρης έτσι, μπορεί να μην είναι. Σοβαρός. Έτσι είναι το εντυπωσιακό παιχνίδι, αλλά πέντε το αποτελέσματο. Είναι όπως τις προηγούμενες χρονιές. Το εντυπωσιακό, το πέλο παιχνίδι που μπροστά και πίσω, ξέρεις. Κουμάνταρε λίγο ο Σπιλεύσκη. Την άμυνα του. Πολύ. Πολύ ο Ιλίκ. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Πολύ. Είμαι πιο θκευασμένος. Ναι. Δεν τα ξαβολαούλα για να τα. Είμαι πιο προσεκτικός. Άρα είναι και αμέο Άρης. Άρα είναι ένας πολύ καλός προπονητής όταν βελτιώνει. Μετά από δύο χρόνια κατάφερε και βελτίωσε εδώ, Αντρέα. Ναι. Εντάξει. Άρχισε λίγο, αλλά βελτίωσε. Έχει 36 χρονών. Μικρός, ναι. Μικρός. Εντάξει, έχει τη στήριξη του πρόεδρου Άρη από ό,τι έχω υπόψη μου. Και στήριξη και χρήμα. Και χρήμα. Είναι εκεί. Νιώθει δυνατός. Θα του λείψει όμως ο Κβίλη. Πόσο καιρό θα λείψει. 6 εβδομάδες. Εντάξει, έχει όμως τον Κοκόριν. Έχει... Τον έχει Ελλάδα. Δεν είναι ο Κοκόριν, όμως εφέρει. Δεν μπουστάρει φέτος. Δεν γίνεται. Ούτε πέρασε έναν τραυματισμό φέτος. Ούτε πέρσι. Ναι. Ήταν ο παίκτης του πρωταθλήματος όταν πήραν το πρωτάθλημα πριν 1,5 χρόνο. Εντάξει, πέρασε μια έτσι. Κανονικά έπρεπε να επιστρέψει κάποια χρήματα πίσω ο Κοκόριν. Γίνεται να παίρνει τόσα λεφτά. Εγώ δεν παρέχαμε κάποιο τίποτα. Καλό. Έπρεπε να επιστρέψει κάποια χρήματα πίσω. Δώσε σε μωράρ λίγα χρήματα. Αν αληθεύει αυτό το συμβόλαιο που έχει. Εκεί είναι. Ήταν να ντρέπομαι. Ήταν να νιώθεις άσχημα. Βέβαια ρε κομπά. Ήταν να νιώθω τώρα. Δεν πάω να με κάνω τίποτα. Ιδιαίτερα άσχημα οι ξένοι παίχτες. Είναι οι δρόνοι αυτοί τους. Είναι και κοφτοί τους. Είναι φανέλα που φορούν. Δεν είναι αγγελματίες. Έτσι είναι τα πράγματα πλέον. Έτσι είναι τα πράγματα. Σόλα, ο Κάς δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι, συμφωνώ. Παράταση.
πήρε ένα μεγάλο ρίσκο ο Γιάννος φέτος. Να σου πω, ρε Άγγελε, είναι εύκολο να αρνηθείς, ρε, όταν έχεις πρόταση από τον Απόλλωνα να την ανόρθωση. Δεν είναι εύκολο να αρνηθείς, ρε, για όνομα του Θεού. Ο Γιάννος πάντα ήθελε να κάνει το βήμα. Και λένε το παιδί. Βεβαίως. Και μπράβο του Μπουντζαμέ και παλεύκει με τις συνθήκες που έχει. Εντάξει, τώρα να πεις... Δύσκολες οι συνθήκες. Δεν είναι εύκολες οι συνθήκες. Αν πεις 3 εκατομμύρια, ας πούμε, ρόστερ, είναι και λίγο. Εντάξει, όμως σίγουρα. Εντζενέτσι μου πάει. Όχι, δεν ήταν έτσι ακριβώς. Εντζήπαν του, έχει 3 εκατομμύρια να επιλέξει παίχτε. Είχε παίχτε που ήταν εκεί. Ο Κάργα ήταν εκεί. Ο Αστυνομικό ήταν εκεί. Ναι, δηλαδή αυτό σε διέθεσε ίσω ένα εκατομμύριο. Εντάξει, όταν υπάρχει αβιβλίωτα στο διοικητικό κομμάτι, δεν είναι εύκολο να πάρει να κρατήσει του παίχτε. Δεν την ανόρθωση δύο-τρει. Ζωντανού. Εντάξει, στο γήπεδο τη κάνει καλά παιχνίδια. Στο γήπεδο τη κάνει καλά παιχνίδια. Δηλαδή, εκτός έδρα... τον Απόλλωνα ήταν καλή, παρόλο που κέρδισε ο Απόλλωνα. Εκτός έδρας είναι κλέπτη. Ναι, εκτός έδρας έχει κάποια θεματάκια. Ναι. Εντάξει, κάνουν τη μάχη του άνθρωπου. Όλοι το γνωρίζαν ότι η ανόρθωση θα είναι αδύνατη. Ναι, μακάρι να τα καταφέρει. Η καλύτερη θέση που μπορεί να πάει η ανόρθωση είναι η έβδομη. Είσαι καθηγητής. Πού να πάει, παιδιά. Η καλύτερη που μπορεί να πάει η ανόρθωση είναι η έβδομη, παιδιά. Εκτός αν έρθει ένας πλούσιος, σου κάνει 4 μεγάλες μεταγραφές τον Ιανουάριο. Αλλά σου τα πράγματα. Περασμένη εβδομάδα πήρε ένα πλειοκτήτη, ο Νόνης, στα επίσημα θεωρία με τον κύριο Πρεσβή. Ψάχνουν να βρουν κάποιον επενδυτή, ναι, από ό,τι έχω υπόψη με ανθρώποι. Ναι. Κόσμο, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς τα καταφέρνει το παραλίμνη με 15 κότσινες και αντιστέκεται. Εκλάπωσε προχθές τον Μπέρκ. Και μπορούσε να κλέψει και την νίκη. Δεν βλέπα το παιχνίδι. Το δεύτερο μικρό με 10 η ΑΕΚ. Μπορεί να το κλέψει. Έτσι λίγο προσοχή στην τελευταία πάσα. Το κλέψει δεν αρέσει στον Μπογιακή. Σου αρέσει, α. Δεν μου αρέσει. Γιατί. Γιατί σημαίνει να το κλέψω, άμα νικήσω, έκλεψα το παιχνίδι. Όχι, ενώ αν. Κόντρα στη ροή. Να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά να το κλέψει, όχι ότι είναι το δικαιούτο. Σκέφτο το να δει. Εκράτησε το απόλυτο. Σκέφτο το να δει ότι είναι λαθασμένη. Ναι, έχει δίκιο. Εκράτησε την ΑΕΚ. Σωστά. Έκαμε κάποιε φάσει ΑΕΚ, αλλά κράτησε. Ναι, πρώτον ημιχρόν έβλεπε το ρεαλιστή. Αν τώρα να βάλει κολλή. Αν τώρα να βάλει κολλή. Από εσύ μόνο πήγε τον κολ. Τότε τα παιχνίδια έτσι είναι. Η Παραλίμνη δείχνει με τον νέο προπονητή ότι φαίνεται καλό προπονητή. Έχει πλάνο. Βλέπεις, ναι, την ομάδα. Απλά θα είναι κρατά δύσκολα. Κρατά την ομάδα του σύμφωνα με, ναι, το υλικό που διαθέτει. Θα είναι δύσκολα πράγματα. Βγάζει αξιοπρέπεια με περιορισμένο ρόλο. Ακριβώς. Για την Ομονία 29 θεωρώ και για την Αραβή που και για την Παραλίμνη. Θα είναι, ναι, δύσκολα τα πράγματα. Η Σαλαμίνα φέτος είναι η αρνητική έκπληξη. Για νεύση και θέατος ηλουπώσει. Ναι. Χθες κέρδισε 2-0, ήρθε 2-2. Κανόνισε το απαλεύει τα παιχνίδια. Κέρδισε το προηγούμενο παιχνίδι η Σαλαμίνα. Ναι. Αφού είμαι καλό, οι διαιτητές δεν χρειάζονται ψυχολόγο. Εύκολα. Είναι υπερβολική η δεύτερη κίτρινη κόκκινη του Καμπρέρα. Στην ίδια φάση, στο ίδιο δευτερόλεπτο. Φταίει όμως. Ναι, αλλά μπες λίγο στη ψυχολογία. Να σου πω. Τώρα να γεμάτη, σου πω φάση, να γεμάτη δεύτερη κίτρινη του Ελαραμπή. Καμία σχέση. Να σου πω. Εν τζεφκή και μπαστακάντζελα και πυροβόλα θύρα. Να σου πω άλλη φάση. Χθες με την Πάφο, χωρίς να θέλω να μειώσω. Ναι. Ο Ντράγκομιρ πήρε κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Έκαμε ακόμα 4 φάουλ. Μπαμ, 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 μπαμ. Δυνατά. Ναι. Δικαιολογείται η δεύτερη κάρτα. Δεν το δείξαν του άνθρωπου. Εντάξει, ο ξένο δεν το δείξαν. Και πάω και στο Ζάιρο που για μένα είναι ένα εξαιρετικό παίχτη. Τερματοφυλάκα. Ο οποίο από την αρχή που ξεκίνησε το παιχνίδι ήταν εριστικό. Πολύ. Ο Ζάιρο που για μένα είναι πάρα πολύ καλό παίχτη. Το λέω διαχρονικά τα τελευταία 3 χρόνια από στην Κύπρο. Μόνο 2-3 χρόνια. Μπορεί να είναι και ο καλύτερο σέντερφο που υπάρχουν. Εγώ κάθε χρόνο. Και ερχόμαστε στο 90, στο 90, ήταν στον πάγκο, βγαίνει μπαλά έξω. Και πάει την πια πέτρα στα πόρνα και την πιάνει και τη ρίχνει να κάνει καθυστέρηση. Πάει ο Αργυρού, σωστά. Λέει του τεντά του, δείξε το δεύτερη κίτρινη, γιατί είσαι κίτρινο Ζάιρο. Και πει του, όχι ο τεντά του. Πρώτη φορά ο διαιτή αρνήθηκε το τεντά του. Δηλαδή, είναι κάποιε μικρολεπτομέρειε που μπορεί να αλλάξουν τη ροή του αγώνα. Δηλαδή, χωρί να ξαναλέω ότι θέλω μειώνω, ήταν μπαφό για όνομα του Θεού. Είπε ότι από του καλύτερου σέντερφορ που πέρασαν από την Κύπρο. Έτσι, ποιο θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι. Μιλάς παλιά. Όλο την καριέρα σου έτσι. Την καριέρα μου, ρε φίλε. Σέντερφορ. Σέντερφορ. Τσέποβιτς. Τσέποβιτς. Πεσίροβιτς. Μουλτιμπέλο. Σόσιν. Σόσιν. Το Απόλλωνα, να ξεκινήσω από τον Απόλλωνα. Σόσιν. Σον άλλο, έτσι. Τον τίσι. Ο Πεσίροβιτς που άρπαξε το ρολόι του Ασημέν. Ο Κιέ. Γκίε. Μικρή διάρκεια. Μικρή διάρκεια, αλλά. Μικρή διάρκεια. Φοβερά προσόντα. Φοβερά μικρή διάρκεια. Έντο συγκαταλέγω σε αυτού. Okay. Παρόλο που προσόντα μπορεί να έχει περισσότερα. Ναι. Αλλά μικρή διάρκεια. Συμφωνούμε. Ναι. Να πω. Άρα στον Απόλλωνα αν είμαστε. Τσέποβιτς, Σόσ. Τσέποβιτς, Πεσίροβιτς, Σόσιν. Τούτοι τρει νομίζω. Τούτοι τρει. Ναι. Γιαννούς. Εντάξει, τώρα πα πολλά παγιά. Γιαννούς, Σπατζεβίζοφ.
Ράουφμαν. Τώρα, πού έχει έτσι παίχτες. Κόκιτς. Σινισκόκιτς. Κόκιτς. Λεωφορείο. Φίλε. Λεωφορείο με Μαλπορό και 10 κοκακόλα. Εντάξει, έχουν πολλά καλή ξένη στην Κύπρο. Πολύ καλή, πολύ καλή ξένη. Ειδικά μετά τον πόλεμο που έγινε στη Σερβία, τότε που έγινε το κακονούλο, έφεραμε παίχτες που μπορεί να μην έρχονταν ποτέ. Ναι, λογικό. Φοβεροί παίχτες. Μα να σου πω άλλους παίχτες που δεν ήταν σαν να σου πω τα φοβεροί. Παραδείγματος χάρη, ο Σάβιο. Ο Σάβιο μπορεί να μπορείς καλύτερος παίχτες που ήταν στην Κύπρο. Βέβαια. Για όρθωση, για όνομα. Βέβαια, ο Κυκλάτσι. Να μην σπίρουν Μπλαχίν στο Λάρι. Μπλαχίν. Ο Μπλαχή ήταν στο άλλο. Πολλά καλοί παίχτες που έχουν στην Κύπρο. Ο Μπαχτέρμοτ στο Αποέλ. Μα είναι πολλούς που να θυμηθούμε. Ήταν πολλοί. Ο Μπαρζόφ που τον έφτασε. Μπαρζόφ από Πανιόνιο. Από Πανιόνιο, ναι. Ναι, ο Μπαρζόφ. Ένας κόντος τούπης έτσι, αλλά ήταν μαέστρος. Ήταν μαγική. Και έβαζε φάουλ, έβαζε γκολ. Δεν έκαμε καλή χρονιά στον Απόλλωνα. Δεν έκαμε καλή χρονιά. Αλλά ήταν πολύ καλός. Σόλα, το επόμενο δεκαπενθήμερο είναι να αρτσανιάσει ο Καρτός. Μακάρι να το έχουμε παιχνίδια της Εθνικής. Εύχομαι σε συνεθνική πραγματικά με την νέα αναλλαγή που έγινε να πετύχει τους στόχους της. Πώς βλέπεις εσύ τον Σοφρόνη, εσύ που τον έζησες από κοντά. Είναι καλός προβλήτης ο Σοφρόνης. Μου αρκεί το καλός προβλήτης, ανάλες μου τον λίγο. Κοιτάξτε, σίγουρα στην πορεία έχει βελτιωθεί. Energy coach. Είναι ενεργητικός, διαβάζει τα παιχνίδια, βλέπει, μελετά τον αντίπαλο. Που είναι σημαντικό με το team του. Πολλοί λένε ότι ο Σοφρόνης δεν έχει plan B. Δεν ξέρω τι θέλω να μου το αναλύσεις. Ισχύει το πράγμα. Μπαίνει φουριόζος μέσα στο παιχνίδι. Ποιος είναι το νομίζω. Εφουτούλης. Όχι, του τον έγινε. Λέει αν τον καιρό που είναι πια το απόλαυστο πράγμα. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι μετά από που προηγηθήκαμε. Μπαίνει φουριόζος. Και είναι καλμάρα με λίγο να φέρνει το παιχνίδι να τραβήσει ομάδα λίγο πίσω. Για μένα που το ευκήκε το πράγμα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι βελτίωσε το κομμάτι. Στην πορεία. Ανδρέα μου, βελτιώνεσαι σαν προπονητής. Μάλιστα. Στην αρχή ο ενθουσιασμός που το είχε στον Απόλλωνα. Πάντα είχε ο ενθουσιασμός ο Φρόνης, αλλά ήταν παραπάνω. Τώρα θεωρείς τον είναι πιο κάλμα. Σωστό. Προσέγγισε την ομάδα του σε άλλα πράγματα που δεν το έκανε ίσως στην αρχή. Ναι, και λογικότατο είναι το πράγμα. Αλλά θεωρώ τον ότι είναι από τους καλύτερους Κύπριους προπονητές. Ναι, μα δούλεψε σε όλες τις ομάδες. Θα μπορούσε να πάει και καλύτερα σίγουρα. Δικαιούτο να προάθει με τον Απόλλωνα. Δικαιούτο να προάθει, να είμαστε δικαίοι. Ναι, φοβερό ποδοσφαίρο. Πολύ καλό ποδοσφαίρο. Είχαμε και έναν πολύ καλό ρόστερ εκείνη τη χρονιά, αλλά έπαιξε πολύ καλό ποδοσφαίρο. Ναι, αλλά νίκησε το Απόλλωνα 4-0 και πήγε διάλευτο, αλλά είχασε 3-0 που είναι άκρο. Ναι. Επίσης η Λευκοσία προηγήθηκε με 0-1. Προηγήθηκαμε το παιχνίδι και χάσαμε 2-1. Εντάξει, εγώ δώσω φέρνω όμως έτσι είναι ρε φίλε, να μην να κάνω. Ξέρεις, γενικά ο Απόλλωνας σε δικαιούμαι και άλλα προαθήματα. Μεγαλώνται και μέσα από αυτά και ξέρεις. Δηλαδή, είχαμε κλεψίες. Είχαμε ρε φίλε. Οργανωμένο έγκλημα. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω έτσι πράγμα. Ούτε θέλω να μειώσω τις ομάδες που κάνουν προαθήμα, αλλά απλά λέω ότι δικαιούται ο Απόλλωνας παραπάνω προαθήμα. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι διαφορετικό, ούτε μειώνω τις ομάδες που το κατακτήσα για όνομα του Θεού. Πάντως εδώ τη διαβάζω, Πόλιας, ποιος είναι το Καλασνίκοφ ο Παπασταύρου. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου λέει λειτουργεί σε ένα άνευ προηγουμένου διεφθαρμένο περιβάλλον. Κομμένο λοιπόν και ραμμένο για να εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα και ατζέντες. Ο πρόεδρος της ομάδας. Ο πράσινος πρόεδρος. Είπε τις δηλώσεις αυτές ο κ. Παπασταύρου. Ναι, ναι. Ότι υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή. Γιατί είναι στο κεπράνο πρόθυμα. Και εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων. Έρχεσαι επενδύσει σε μια ομάδα, αν είσαι πρόεδρος της Ομόνιας, μια μεγάλη ομάδα, για όνομα του Θεού. Καλά, γιατί είσαι στην Κύπρο, γιατί δεν πουλάς τη Ρωμάνο και αφήσεις. Συγγενείς με τον Μόλ. Αφού εμένα κάποτε. Ξέρεις, κάποια πράγματα πρέπει να προσεχούμε λίγο. Αγγέλε, συγγενείς με τον Μόλ. Και επίσης εγώ... Είπε να είμαστε η μεγαλύτερη ξημαρισιά της Ευρώπης. Εγώ ας πούμε να είμαι τώρα... Και είναι τερματοφύλακας της Εθνικής. Αδιανόητο για μένα. Εγώ ποτέ δεν θα δεχόμουν να είναι απέτσι συνόμα. Τεράστια προσβολή, έτσι. Προσβολή. Κάθετος. Κάθετος. Τελεία. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Όταν είναι κόκκινες γραμμές, είναι κόκκινες γραμμές. Δεν γίνεται να φεύγει και να λύγει να κάνω Κυπρέων στην Ελλάδα. Ρίφυρα, βάλω του δικού μου Κυπρέου. Μια χαρά δημοφυλάκε έχουμε. Γιατί πάντα πρέπει να. Και ειδικά το συγκεκριμένο που α πούμε υπενούν τα λόγια. Και εντάξει, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί από τη στιγμή που αποφάσισε, κύριε Παπασταύρου. Είσαι ένα σοβαρό άνθρωπο, σε βλέπω τόσο καιρό και έχω καλή άποψη. Εξαιρετική άποψη για τον κύριο Παπασταύρου. Όπα, μα εδώ βλέπω ατάκα που θα δημιουργήσει θέματα. Διχτά το ρωσοκού μα. Είμαστε λίγο προσεκτικοί που τη λέμε, εκτό αν έχουμε αποδείξει. Πλέον. Αλλά εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει. Σταύλος. Α, το πήρα μακριά.
Εντάξει, δικαίωμα του ανθρώπου. Καλά, περίμενε. Είναι ο πρόεδρος της Ομόνιας. Είναι υπόλογος για αυτά που είναι λέει. Είναι ένα πράγμα, να τα στηρίξει αυτά που λέει. Στηρίξει. Καλά. Όταν παίρνω πρωτάθλημα, ο Σταύλος είναι παλάτι, Buckingham Palace. Εντάξει. Να τα στηρίξει, έχει δύο να τρέξει. Να τα στηρίξει αυτά που λέει. Μπορεί να έχει αποδείξεις και να μην το ξέρουμε. Εγώ έχω πολύ καλή άποψη για τον κύριο Μπάκιχαμ. Και εγώ έχω καλή άποψη για τον άνθρωπο. Γιατί να βγαίνει να τα λέει, ναι, να τα στηρίξει ο άνθρωπο. Α πούμε το δικαίωμα να τα στηρίξει. Κάποτε ένα προπονητή που είχα μια συζήτηση μου έλεγε. Δεν κάνετε τίποτε, η ομοσπονδία δεν κάνει τίποτε, εσείς δεν τα λέτε, δεν είναι τίποτε, δεν λειτουργεί τίποτε καλά εδώ. Γιατί μένεις εσείς στην Κύπρο? Ακριβώς. Όπως είπες εσύ τώρα, εντύπωση είστε σε καμιά. Ακριβώς. Δεν είπαμε ότι είναι εκκλησία, το εμπάτσι εκκλησία. Πουθενά δεν είναι. Τι εκκλησία το. Ευλογησό. Να το πω το παράδειγμα. Για να το πάρω την εκκλησία. Έλα σου πω. Μα δεν σημαίνει ότι. Δεν πιστεύουμε στην εκκλησία. Στο Θεό μου πιστεύουμε. Ωραία, προσεκτικά. Κάνουμε μας ένα σκάουτσινγκ οι Αβακούμιες και ξεκινούμε μας TikTok. Γκέι Λίκ και βρίσκουμε τον πελάτη. Πρέπει να σεβόμαστε λίγο. Και τρώμε τη στα γεράματα. Να σου πω μια κουβέντα με την εκκλησία. 10 δευτερόλεπτα. Επειδή είμαστε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και να με ακούει, λέει μου. Και εγώ καταλάβω το ποδοσφαίρο. Γιατί δεν με ακούει. Θα του είμαι ακούος. Μα δεν λέει ότι καταλάβω που ποδόσφαιρο. Λέω του, και εγώ πάω στην εκκλησία κάθε εβδομάδα, αλλά δεν ξέρω να λειτουργήσω. Ούτε καταλάβω το Ευαγγέλιο. Ναι. Είναι. Λοιπόν, τώρα, το Κυπριακό ποδόσφαιρο πάει μπροστά. Η Κυπριακή Διαιτησία, όπισθεν. Θέλουμε δουλειά. Νομίζω οι μικροί διαιτητές δεν έχουν προσωπικότητα. Ένα έχει Τράτου, ένα έχει Μασιάρε, Βασίλη Δημητρίου, Καπιτανή. Περιμένουμε παραπάνω από την Κυπριακή Διαιτησία. Δεν είμαι ευχαριστημένο με τον που βλέπω, να σα πω την αλήθεια. Προλάβει το Κελούι. Ακολουθεί μετά από σένα. Τον Τράτσο. Προλάβει τον Τράτσο. Παρανοάσαι. Ήταν πολύ καλό διαιτητή ο Λεόντιο. Την τελευταία πενταετία. Δεν λέω ότι δεν έκανε λάθη ο άνθρωπο για να το θεωρώ. Να κάνει λάθη, αλλά. Την τελευταία πενταετία ήταν αποδεκτό. Τα είχε βαριά όμω. Ναι, τα είχε. Αλλά υστερούμε στην προσωπικότητα. Είσαι διαιτητή, μπορεί α πούμε. Πρέπει να μπει στο θέμα του παίχτη, να καταλάβει. Τον που είπες πριν, Βανίκο μου, το θέμα ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, δεν υπαίνω. Νομίζεις ότι με την αυστηρότητα και φωνάζουν του με έναν τρόπο έτσι επιβλητικό. Όχι ρε φίλε μου, φίλε, εσείς θέλεις προσωπικότητα. Θέλεις προσωπικότητα, δηλαδή και αμέστερου. Γι' αυτό θέλουμε δουλειά, πολύ. Θα σου λείψει το γυναικείο ποδοσφαίρο? Ήταν μια πολύ πολύ καλή εμπειρία το γυναικείο ποδοσφαίρο για μένα. Για 5 χρόνια μου βρίσκεται εθνική. Σε ευχαριστώ, κοπέλες. Πραγματικά περάσαμε εξαιρετικά. Δύσκολο το έργο. Αλλά σε όλες τις συζητήσεις που κάνατε, είχες δίπλα σου και άλλους και παρουσία. Στην εποχή που ζούμε, πολύ προσοχή. Στην εποχή που ζούμε, συμπεριφορά στις κοπέλες. Μάλιστα. Σεβασμός. Σεβασμός. Μάλιστα. Και είχα και εγώ το σεβασμό τους. Ναι. Πραγματικά κάναμε φοβερές εμφανίσεις. Και δεν υπήρχε National League των καιρών μας. Παίζαμε με Πορτογαλίες, παίζαμε με. Με πιο δυνατούς. Μα όχι μόνο, μέσα στις 20 ομάδες, Ανδρέα μου, του κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Και παίζαμε εμείς σαν Κύπρος, Ολλανδία, Παναγία μου, ήταν περίεργα ήταν κοινή. Τσεχίες. Όμως οι κοπέλες ανταποκρίθηκαν, τις ευχαριστώ. Πολύ καλή εμπειρία για μένα. Δεν έπρεπε οι γυναικείες ομάδες να δικαιούνται έναν άντρα. Ήταν ο μόνος τρόπος να παίξω εμάπανε το όνειρο μου. Τώρα παίζουν οι γυναίκες των αντρικών. Έγινε νομίζω στην Ολλανδία. Κάπου έγινε το πράγμα, κάπου το σκέβασα. Ναι. Ψάχνεις τον επόμενο προπονητικό σταθμό? Όχι. Δύσκολη δουλειά. Γιατί μέχρι και ο Γκουαρτιόλα κόλλησε 4 ήττες. Να σας πω, παιδιά, είχα προτάσεις. Να δουλέψω. Ναι. Είμαι σε μια φάση τώρα της καριέρας μου, της ηλικίας μου. Έχω τη δουλειά μου. Ναι. Θέλω μια λαμπάλα στη ζωή μου. Αν δεν βρω κάτι το οποίο να με εξητάρει και να με γεμίσει, δεν θα ασχοληθώ. Πώς γεμίζεις τις ώρες σου? Είμαι κοντά λίγο στον Απόλλωνα. Βοηθώ λίγο εκεί. Έχω κάποιο ρόλο διαφορετικό. Μάλιστα. Συμβολευτικό. Ναι, αλλά μέχρι εκεί. Αμπάσατορ ή λιεζόν? Όχι, κάτι μεταξύ τη δεύτερη ομάδα, λίγο με για σκάφινγκ. Ωραία, αυτό. Και μ' αρέσει. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο και γενικά με τον Απόλλωνα. Είμαστε κοντά. Άρα από το Σερκέ ή ζωντανό. Είσαι παιδί του Απόλλωνα. Είμαι λίγο ζωντανό. Εντάξει, δεν είμαι στην προπονητική. Δεν είμαι στην προπονητική. Έχω αποφασίσει αυτό το διάστημα να τραβήσω λίγο πίσω. Δεν χρειάζεται να μπει στην αρχή. Είχα προτάσει να ασχοληθώ. Πιστεύεις ότι με τη φορά που πάνε η Πάφος και ο Άρης θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια? Θα πρέπει άλλες ομάδες να αλλάξουν κάποια πράγματα, Ανδρέα μου. Όπως? Τον τρόπο που ενεργούσαν μέχρι τώρα, ίσως. Τον τρόπο ίσως του σκάουτινγκ.
ίσως να θα πρέπει, γιατί νομίζω δεν, αυτές οι ομάδες δεν έχουν όριο. Εννοώ το οικονομικό κομμάτι δεν τους προβληματίζει καθόλου. Το αποέ δυσκολεύεται. Βλέπουμε τους ισολογισμούς. Πάει στο καζίνο με κοτέινερ. Δηλαδή, ας πούμε, πώς θα γίνει, πάει να παίξουμε μπόκερ και εσύ έχεις και αμέ μια κάσα ρε φίλε που είναι λευκή και εμένα έχω μια κάσα που είναι να λείψει. Το δύο σέντ. Δεν μπορεί να κάνω, είναι πιο φυλακτικός. Και έπρεπε να μου χτυπήσεις ρε, να μου πεις όλοι είναι να μου να σου πω εγώ. Λοιπόν. Να πω πάσο ρε φίλε, κατάλαβες. Κάτι τα πράγματα να είστε, πρέπει να πάμε σε γίνει το κομμάτι με κάποιο τρόπο. Είναι εύκολο για έναν Απόλλωνα, για έναν Αποέλ, για μια όρθωση να ακολουθήσει, για Ομόνια ίσως, δεν ξέρω. Επειδή ο Τσόλα... Πρέπει να βρούμε τους τρόπους όμως. Επειδή ο Τσόλα... Είναι προτιμότερο να προσπαθήσουμε όμως... εμείς να τους πλησιάσουμε. Όμως... παρά να περιμένουμε να κάνουμε. Έτσι να έρθουν πίσω. Έτσι να έρθουν πίσω. Όχι. Δεν θα έρθουν πίσω. Δεν έχει επιστροφή. Θεωρώ. Μάλιστα. Θεωρώ. Έτσι δείχνουν τουλάχιστον. Έτσι δείχνουν. Οι κινήσεις τους. Ναι, 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 ναι. Ναι. Άρα εμείς ίσως πρέπει να φέρουμε κι άλλους στο παιχνίδι, ίσως άλλους ποσότητες, άλλους φοιτητές. Δεν είναι εύκολο να σε πετύχει να στην πιάει τον Απόλλωνα, το Αποέλ. Να πάει σε μικρή ομάδα, χωρίς ακριβώς. Πίεση. Δεν έχει πίεση. Γιατί πίεσε τον Άρη και στην Πάφο. Ακριβώς. Γιατί η λήψη αποφάσεων είναι άμεση. Ακριβώς. Έχουμε κόσμο μεγάλο, έχουμε μεγάλο. Μόνο ένα αντίδραση είναι ένα. Και αμέ κάνουν παιχνίδι μόνοι του. Ναι, ναι, ναι. Άρα υπάρχει δυσκολία στι μεγάλε ομάδε και πρέπει να βρούμε του τρόπου να κοντέψουμε. Κάτι τελευταίο. Επειδή έχει άποψη, ρισκάρει και είσαι τολμηρό. Ποιο θα το σηκώσει. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Νωρίς. Με τα σημερινά δεδομένα θα πούμε Πάφο, αλλά δεν ξέρω. Δεν μπορεί να βάλω το χέρι μου στην στη φωτιά. Δεύτερο φαβορί με αυτά που είδα μέχρι τώρα. Ομόνια από ΕΛ και ΑΕΚ, ίσως. Okay. Με κάποια δεδομένα η ΑΕΚ. Αλλά θεωρώ από ΕΛ. Σε λέμε, σε νόμος, ο Άρης ξέχασε. Α, sorry, ο Άρης, ναι. Βγάλαμε τον Άρη. Είναι εξόγεν ο Άρης ο δεύτερη επιλογή. Mm-hmm. Και μετά βάλω στο ίδιο Γκαζάνι τις άλλες τρεις ομάδες. Από ΕΛ. Και αν είχες τον Μπόγια στο ρόστερ, θα τον έβαζες πού. Εξτρέμι ή πίσω από τον επιθετικό. Πίσω από τον επιθετικό. Είναι κεφαλικός. Αλλού πώς. Αλλού πώς. Είσαι που κατοκοπιά. Ωραίος. Αγγέλε, περάσαμε ωραία. Περάσαμε πολλά ωραία, ευχαριστώ παιδιά. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στις εκπομπές σας, στη ζωή σας. Ό,τι κάνετε. Ό,τι καλύτερο. Και στον Απόλλωνα καλύτερες μέρες. Θα έρθουν καλύτερες μέρες, είναι μεγάλη ομάδα. Απόλλωνα, θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους. Ξέρεις κάτι που μου αρέσει. Υπομονή είναι η Νικοσκέζη. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Εντάξει, ο President είναι μια μερίδα του κόσμου δεν την έχει την υπομονή για να είμαστε δικαίοι. Ο χώρος του ποδοσφαίρου δεν είναι. Εντάξει, δικαιολογώ του και λίγο. Σε ένα σημείο. Εγώ του βγάζω το καπέλο, είναι κύριος με κεφαλαία. Όχι, εννοείται. Πάρα πολύ σωστός. Και ξέρετε, εσείς καλύτερα από μένα. Αν ήταν άχρηστος, θα στο έλεγα. Εξαιρετικό. Εδώ δεν γλύφει. Ο Νίκος είναι. Απλά θα πρέπει να βρούμε ίσως τους τρόπους να πάμε κι εμείς λίγο πιο πάνω, ίσως με κάποιον τρόπο. Καλή προεδρία, κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια σε εσάς. Γεια χαρά. Να μείνουμε εδώ, να φύγουμε λίγο για. Σπίτι μας. Μάρκο, κλείστε όλα. Άντε, τσάου. Καλό βράδυ.